Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν εγώ με τα λεγόμενά μου. Πρέπει ο καθένας από εμάς να πει στον δίπλα του ότι αυτό που πάει να γίνει αξίζει και συμπαράστασης και καλής θέλησης και καθημερινής αγάπης. Όπως αγαπάει ο απλός ερευνητέας την ομάδα του και ό,τι και να κάνει θα την ακολουθήσει, έτσι πρέπει να βρουν τον τρόπο όσοι να παρτίζουμε φέτος και οι παίχτες που θα έρθουν και όλοι να αγαπάμε αυτό που πάει να κάνουμε, να το κάνουμε με αξιοπρέπεια, να το κάνουμε με σεβασμό και να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Θα ακούσω ό,τι έχει να μου πείτε. Δεν θέλω να πούμε άλλα. Δεν θέλει να πει άλλο ο Μυροφορίδης, το πιάσε το νόημα. Πολυμετοχικότητα να πούμε, ιστορίες. Ο Μπαλτίδης από την άλλη μεριά θα τα ρίχνει να πούμε. Εντάξει, καλός είναι ο Μυροφορίδης. Έχει να δει η ζωή πώς τα φέρνει, δάσκαλε. Ο Μυροφορίδης ήταν περιπτεράς. Είχε περίπτερο στην Κοζάνη. Και στη νύχτα ήταν, γιατί ήταν και γομάρι να πούμε κτλ. Έξυπνος άνθρωπος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, Λάκης Παπαϊωάννου, Τάσος Κατσιαμπής, πώς τον λέει τον άλλον, Βασίλης Χατζηπαναγής, πώς τον λέει τον Τζιάρης και τα λοιπά. Δεν πιάνουν μία στην μπάλα επάνω στον Μυροφορίδη. Το Τσέκα, σπούδασε το... Τους κάνει ρόμπες. Το σπούδασε. Βέβαια, Καλαμαριά ήταν να πάει. Κι είναι η παλέμαχη στην Καλαμαριά. Τους έχει κάνει ρόμπες. Πού δούλεψε αλλού, από όλων Αθηνών. Τους έχει κάνει ρόμπες. Τι σημαίνει ρόμπες? Μου είναι ρόμπες, εγώ μου περιπτεράς. Πουλούσαν κρουασάν, φολί και μόλτο να πούμε και πατατάκια τσακίρις να πούμε. Στα νιάτα του Ρεκοστάκη. Κάτσε ρε, περίμενε ρε, περιπτερά στα 27 του. Εσείς παίζατε μπάλα, μπήκατε μέσα με προπονηταράδες, μπήκατε με παιχταράδες, μπήκατε με αυτό, αντιπάλους, άλβα εθνικές, 40.000 κόσμος. Ήρθα στην μπάλα και με παρακαλάτε εμένα στις ομάδες σας για να σας κάνω μια άκρη να πούμε. Άρα είναι ρόπες ξεκούποντες. Άρα όλο η μπάλα έπαιξα. Έπαιξα μπάλα. Έπαιξες μπάλα. Από εκεί και πέρα έριξες 5 ομάδες τώρα στη τεχνική. Έπαιξε μπάλα. Κι η θιά μου η Κατίνα μπορεί να παίξει μπάλα. Τι πάει να πει. Άλλο ποδοσφαιριστής, ναι, άλλο τεχνοκράτης. Σας έκανε ρόμπα ο Μυροφορίδης. Όσοι παίξατε μπάλα γενικώς. Ρόμπα.
Ρόμπα, πέντε ανόδους, έχει και μια σωτηρία στην Αλφα Εθνική. Ο Χρυσαυγίτης από την Κοζάνη, να πούμε ο Περιπτεράς. Ρόμπα σας έχει κάνει. Έπαιξα μπάλα και είμαι παλέμαχος και τρίπλαρα και έκανα κλάιμα. Τώρα τι κάνεις. Τώρα βλέπεις το μυροφορίδι και παίρνεις κάμψη. Δάσκαλε μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο δάσκαλος. Ωραίος ο δάσκαλος. Σίδερο παναθεμάτων. Τι σίδερο. Ναι. Ατάκες Θανάσης Βέγκος. Ναι. Για λέγε. Που έπιανε τον παίκτη στη γωνία, θυμάσαι. Σίδερο είσαι. Εκείνος ήταν κανονικός πυγμάχος. Ήταν κανονικός πυγμάχος. Ναι. Και το γήπεδο που γίνονται το γύρισμα ήταν το τάφος του Ινδύου. Που σήμερα. Ναι. Είναι ο χώρος προπόνησης του Γιάννη του Αηδινιώτη, που προπονεί τον Παναθηναϊκό. Είναι καλό παιδί ο κύριος Αηδινιώτης. Ναι, ναι. Κάνα 2-3 φορές την εβδομάδα δέρνει και από ένα στα 60. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Ένα μπαμπά είχε πλακώσει. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τι όχι τόσο. Αλλά είναι εξαιρετικός φίλος και προπονητής. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι φίλος μας. Κύριος. Εξαίρετος λόγος. Όλους αυτούς καλύτερα να τους έχεις φίλους. Ναι. Να ξέρεις. Κύριος. Πόσα χρόνια φυλακή είχε κάνει ο Αηδινιώτης, 4-5. Νομίζω στα 2-3 είχε βγει. Βγει. Καλά, εδώ βγήκε ο άλλος που σκότωσε τις. Μα δεν σκότωσε. Αυτό λέμε. Άμα σκότωνε θα βγαίνει πιο μπροστά. Εδώ τώρα ό,τι και να κάνεις βγαίνεις. Σωστό. Έχει το νόμο αυτό του κομμουνιστού, πώς το λένε. Ο νόμος του. Παπα... Ο παπαπα αυτός, πώς το λένε. Ναι. Ο, παπα... ο νόμος του. Πώς το λένε, μωρέ. Έχει ένα νόμο, Παρασκευόπουλος. Ο Παρασκευόπουλος. Άρα μπορεί να σκοτώσει. Ό,τι και να κάνεις βγαίνεις. Καλό είναι αυτό. Έχεις λεφτά, βγαίνεις. Δεν έχεις το δικαστή στα μάτια. Όχι, έχεις, δεν έχεις λεφτά, βγαίνεις. Α, βγαίνεις. Αν έχεις λεφτά, δεν μπαίνεις κιόλας. Μάλιστα. Αυτό, ναι. Πού είμαι, βρισκόμαστε. Δε, συγγνώμη που δεν έχω, αλλά έχω ένα τραυματισμό. Πέστα τα πράγματα. Εγώ σου έστειλα μήνυμα και από την επιστροφή μας. Πήγαμε ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι στην Κρήτη, όπου κατεβήκαμε με τον Κωστή τον Παπαδόπουλο να διεκδικήσουμε τη ζώνη Ελλάδος, την επαγγελματική ζώνη Ελλάδος στα 67 κιλά. 67 είναι ο Κωστάκης. 65 είναι ο Κωστάκης, στα 67 ήταν. Ένα που βάλει 200 κιλά μπορεί να το ρίξει ο Κωστάκης. Σε διοργάνωση του φίλου μου, του κριτικού, του Ιγνάτιου του Τραβαγιάκη. Και αυτός ήταν ο Ιγνάτιος. Ο Ιγνάτιος ήταν ο διοργανωτής. Ναι, αλλά με το πλοίο σας. Στο Πανκρίτιο, θα σου πω, στο Πανκρίτιο ήμασταν πολλά άτομα και δεν συνέφερε καθόλου, γιατί εισιτήρια για Κρήτη αυτή την περίοδο είναι πανάκριβα. Καλύτερα να πας στην Αμερική παρά να πας στο Ηράκλειο, να ξέρεις. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, είναι πανάκριβα. Αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ψηλή. Του χωνεύω του Κρήτε πολύ. Όχι, ξέρεις. Εγώ του χωνεύω πάρα πολύ. Γιατί κάνει δουλειά εσύ. Εμένα ναι. Με φάγανε λεφτά γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Ναι. Και εσύ γι' αυτό. Άμα λοιπόν. Το φάνε και το δάσκαλο λεφτά. Και αυτό δεν του χωνεύει. Λοιπόν, ποιο θα το φάει το δάσκαλο λεφτά. Θα σα πω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, το αγωνιστικό κομμάτι ήταν εντυπωσιακό. Παρόλο που μπήκε ο Κωστής ο Παπαδόπουλος να παίξει με τον Μανούσο τον Τραβαγιάκη, που είναι ο τοπικός ήρωας εκεί της Κρήτης. Μανούσο το λένε τον Κρήτη. Μανούσο το λένε. Και όλο το γήπεδο ζητοκράβγαζε υπέρ του Μανούσου και γιούχαρε τον Κωστή. Γιατί το γιούχαρε? Το γιούχαρε γιατί ήταν ο αντίπαλος του ήρωά τους. Ναι. Στα μισά του αγώνα σιώπησε όλο το γήπεδο. Σιώπησε, βλέπανε μόνο τον αγώνα γιατί είχαν εκστασιαστεί από το θέαμα και των δύο αθλητών. Έτσι. Ναι. Ήταν αμφίροπο το παιχνίδι. Καλός και ο κριτικός. Καλός και ο κριτικός. Από τα μισά του δευτέρου γύρου και μετά επικράτησε ο Κωστής ο Παπαδόπουλος. Ο Κωστάκης πόσα πνεύμονες. Όλο... Πόσο? Σαν να έχει 4 πνεύμονες. Ναι, ναι, ναι. Σαν το Ζαγοράκι. Ναι. Και μετά καταχειροκρότησε όλο το γήπεδο το και ο διοργανωτής ναι. Και ο αντίπαλός ναι, του. Ναι. Το βράδυ βγήκαμε όλοι παρέα, φάγαμε, πήγαμε σε ένα κριτικό μαγαζί πάνω στα Νόγια εκεί. Πλήρωσε ο διοργανωτής. Τηλεφωνήθηκα ναι. Και με τον Παπανδρέα τον Κεφαλογιάννη. Αυτός είναι φίλος μου. Ναι, ναι, και μου είπε τα καλύτερα και για σένα. Είναι, και είναι, 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 είναι μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορούσε, είπε. Δεν μπόρεσε να έρθει ο καημένος στους αγώνες, ενώ τον πήρα τηλέφωνο και τον κάλεσα. Μάριο παπάς, ε. Ναι, ο παπάς είναι. Θα μπορούσε να είναι και αυτός παλαιστής. Βεβαίως, βεβαίως. Όλοι οι κριτικοί μας έκαναν να αισθανθούμε σαν να είναι το σπίτι μας. Απίστευτη φιλοξενία. Και θα τους το ανταποδώσουμε πολύ σύντομα. Μόνο εμένα φάγανε τα λεφτά, δηλαδή η κριτική. Έτυχε τώρα. Όταν κάνεις δουλειές, είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Εγώ πάντως έμεινα κατευχαριστημένος. Ένα όπλο θα με φέρνανε και τέλος πάντων. Α, έτσι. Και το λέμε στον αέρα αυτά, ε. Ας έρθει ο αστυνόμος να βρει το όπλο. Λοιπόν, το είπα εγώ και ότι το έδωσα. Λοιπόν, Κωστή, εγώ ξέρεις ότι είμαι φίλος της Σκοποβολής. Μ' αρέσουν. Και εγώ είμαι φίλος της Σκοποβολής. Λοιπόν, μου δώσανε μία πληροφορία γιατί όλες οι ταμπέλες στην Κρήτη είναι τρυπημένες. Γιατί είναι τρυπημένες. Δεν το ξέρω. Εγώ. Για δεν κάνουν σημάδι. Τι κάνουν? Δοκιμάζουν τα όπλα. Ναι. Εάν το ελαττήριο είναι δυνατό, η σφαίρα όταν περάσει από την πινακίδα δεν αφήνει από πίσω χωνή. Ενώ αν είναι αδύνατο το ελαττήριο. Τι μαθαίνει, δυσκολεύεται. Δεν το ήξερα και λέω γιατί πυροβολάτε τι πινακίδε. Λέει δοκιμάζουμε. Δοκιμή κάνει. Ναι. Φαντάζομαι να πάρει με τον Κόρδοβα κάτω και να σε αρχίσουν στο τοφέ. Ήρθε να μας πάρει, ήρθε να μας πάρει. Λέω θα μας φέρουν κανένα νοικιασμένο αμάξι να κυκλοφορούμε. Να κάνουμε, γιατί μας λένε θα σας δώσουμε αμάξι. Και τι αμάξι μας φέρανε για να κυκλοφορούμε? Καναλάντα. Ένα μαύρο Ναβάρα με φημέ τζάμια. Ήποπτο. Όχι, Νισάν Ναβάρα. Νισάν Ναβάρα με φημέ τζάμια. Δεν μου λες αυτό είναι. Τώρα θα φύγουμε από εκεί που είμαστε.
Κοίταξε να δεις, είμαστε σε καλύτερα αναζήτηση. Καλύτερα να μας έχεις τα στενά εκεί, δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Είμαστε σε αναζήτηση μεγαλύτερου χώρου, γιατί πλέον είμαστε πολύ, ναι. Να εξυγχρονιστούμε, να βάλουμε περισσότερα βάρη, περισσότερους διαδρόμους που σας αρέσουν και εσένα. Περισσότερο χώρο προπόνησης, πιο κεντρικά λίγο. Ναι. Να μπορούμε... Τώρα το Σεπτέμβριο θα γίνει αυτό. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί με το καλό. Τώρα εγώ που θα πάω στο Γιακουμπίδη να με κάνει το χέρι που είναι μουδιασμένο, να έρθω να βαρέσω το σάκο, δηλαδή. Πώς θα με πει ο γιατρός. Πρώτα θα σου δώσει την άδεια ο γιατρός, θα σου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις και από μένα έχεις το ελεύθερο να σου φτιάξω και ένα αξιολόγιο για να επανέλθεις ομαλά. Θα με κάνεις και αμαχία πρώτα, δάσκαλε. Σίγουρα. Δεν θα βαρέσω δηλαδή στην αρχή. Θα δούμε. Θα το δοκιμάσουμε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα είμαστε σε αναμονή μεγαλύτερου χώρου. Άλλους αγώνες έχουμε, δηλαδή. Κοίταξε, τώρα επιβάλλεται ξεκούραση. Αυτό είναι. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουν οι αθλητές είναι να μην υποπέσουν στο καλοκαιρινό ολίσθημα που λέω εγώ. Δηλαδή, άντε, επειδή έχουμε διακοπές, να πίνουμε όλη τη μέρα μπύρες στην παραλία, να αρχίσουμε παφαπούφατα τσιγάρα, να αρχίσουμε τις ξάπλες στον ήλιο και αυτά. Και μετά να μην μπορείς να επανέλθεις στην προετοιμασία 27 του μηνός και να είσαι χώμα. Γιατί αγώνες προκύπτουν. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που ξέρεις την αγωνιστική σου. Εδώ μπορεί να βγει αγώνας στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Τσεχία που πάμε συνέχεια. Ανά πάσα στιγμή να σου πούν το Σάββατο παίζεις. Στην Βρωμοκαβάλα πότε θα πας? Θα πάω μάλλον το Σαββατοκύριακο αυτό. Α, θα πας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Ταρθείς. Ταρθείς. Λέω μέσα στη βδομάδα να πάω. Έχω ένα φίλο να δούμε κάνα μάτσε εκεί με τον γιατρό. Να πάτε εκεί να βρείτε και τον φίλο μου τον Πανούλη εκεί στο Μαρίν, στον Καναδό. Ναι. Να φάτε καμιά μπριτζόλα. Καμιά μπριτζόλα και θα. Φωνάζει αυτό το σκυλί το μαύρο. Τι που κάμισε είναι αυτό, ρε. Ούτε ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος δεν το φόρεγε. Λοιπόν, διάλειμμα και πάμε με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά στα δικά μας. Ευχαριστώ, δάσκαλε, για την παρέα. Να είστε καλά, γεια. Γεια σου, Θεσσαλονίκη μου, γεια σου, Μακεδονία μου. Ήρθε ο Βέρμπλουμ, μανούλα μου. Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ. Λέγε, ρε Νίκο, άσε τον Βέρμπλουμ. Τι γίνεται, τι κάνω. Καλά, δόξα. Πα καθόλου από τη Νέα Μεσύμβρια εκεί πέρα. Χαθήκαμε καταρχήν. Πα στι προπονήσει, βλέπει τίποτα. Κάπου πηγαίνουμε, βλέπουμε. Να πηγαίνεις με μακριμάνικα, γιατί εκεί άμα σε τσιμπήσει το κουνούπι, του Νείλου. Ναι. Μπορεί να έχεις προβλήματα εκεί στη Μεσύμβρια που έχει 80 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και 30 βαθμούς κάτω από το 0 το βράδυ, να πούμε. Λογικό είναι. Ωραίο μέρος το έκανε ο ΠΑΟΚ το προπονητικό. Κοίταξε να δεις. Ωραία, εκείνα τα χρόνια που ήμασταν φτωχοί, Κωστάκι μου, εκεί μπορέσαμε να το κάνουμε. Τάψε ο Ζαγοράκης όμως παρακαταθήκη. Τι να κάνουμε. Έμεινε εκεί τώρα. Αλλά έμεινε σε μια περιοχή η οποία είναι, να πούμε. Εντάξει, δόξα τω Θεώ να λέμε, οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν. Εκεί δόξα τω Θεώ, αναβαθμίστηκε η περιοχή λόγω του ΠΑΟΚ, να πούμε. Καλά, μη λες τώρα τέτοια και δεν μπορούμε να ξαναπάμε στη Μεσύμβρια. Τι Μεσύμβρια? Κάτι κρασιά βγάζουν, μια χαρά και τα λοιπά. Αυτά, αλλά καλύτερα. Τα κουνούπια είναι σαν τζάμπο τζετ πάνω από τον αέριο χώρο του ελληνικού, να πούμε. Δηλαδή, εδώ στην Τούμπα δεν έχετε εσείς κουνούπια? Α, εγώ τώρα με αυτό που έγινε με τον Ήλο έχω θέμα. Αουτάνω το ένα, το άλλο, ψεκάζομαι και τα λοιπά. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Και τα κουνούπια, τα στραβά, πάνε στο στραβό. Τα καλά κουνούπια πάνε στο πανόραμα, θα πάνε να πούμε. Ξέρω εγώ. Κοίταξε, άμα σε τσιμπήσεις ένα κουνούπι του Νείλου, του Δούναβη, όποιος θες πες, το λιγότερο που μπορεί να πάθει είναι κανένα κεφαλικό. Δεν τη βγάζει καθαρή το κουνούπι με σένα. Με σένα δεν τη βγάζει καθαρή. Ξέχασε το. Πήγε σε πάνω, ρε κύριε, στην Ελβετία. Πήγα Ελβετία. Πήγε στο αεροπλάνο. Πήγα στο αεροπλάνο, έφυγα εγκόγνητο, μόνος μου. Δεν φοβάσαι που ανεβαίνει στο αεροπλάνο, ρε Νίκο? Όχι, γιατί να φοβηθώ, ίσα-ίσα, μου αρέσει. Σαν σήμερα έπεσε το αεροπλάνο στη Σάμο. Ω, άμα με το θυμίζει. Είχα δει το συμπαθητή μου δύο μέρες πριν. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Και δεν το ξανάδες μετά. Δεν το ξανάδα μετά. Ακόμα αυτό πάνω είναι. Τα κόκαλά του στη Σάμου. Κοίταξε να δεις, τα αεροπλάνα σπάνια πέφτουν, αλλά άμα πέσουν αφήνουν συντρίμια. Και εγώ σπάνια πράγματα μαζεύω απάνω μου, οπότε. Και εσύ σπάνια ανεβαίνει στα αεροπλάνα. Πήγες απάνω στην Ελβετία. Πήγα επάνω στην Ελβετία. Για πες μου, εγκόγνητο. Ναι, για λέγε. Για τον πολιτισμό θες να σου πω? Σας πήραν την κερκίδα οι Ελβετοί? Όχι, δεν μας πήραν την κερκίδα. Πώς δεν σας πήραν την κερκίδα? Ήμασταν και χωρίς ομάδα, να πω. Άκουσα να σου πω. Ναι. Εγώ ξέρω, στο γήπεδο μέσα τα παρατηρώ. Ήσουν με τους γυμνούς εσύ? Όχι, εγώ ήμουν με τους ντυμένους. Τους ντυμένους. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι ο σκηνοθέτης τα ηχεία που έχει το γήπεδο γύρω-γύρω για να ακούγονται οι ποδοσφαιριστές, η μπάλα που χτυπάει, γενικά ο παλμός του γηπέδου. Όλα τα μικρόφωνα τα είχαν πάνω στην κερκίδα της Βασιλείας. Γι' αυτό χάσατε τη μάχη της κερκίδας? Όχι, δεν τη χάσαμε τη μάχη της κερκίδας. Ναι, για τα μικρόφωνα. Αν και ήμασταν οι πολύ λιγότεροι από αυτούς. Αυτοί έχουν δικαιολογία για τις ήττες και στην κερκίδα φταίνε τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Μα είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Εντάξει. Ο παλμός υπήρχε, αν και μας δώσανε εκεί μια γωνία, λες και ήταν πίτσα, να πούμε, ξέρω εγώ, Ναπολιτάνα. Ναι. Ο ένας στριμωγμένος πάνω στον άλλο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα κρύει, ρε παιδί μου, η Ελβετή. Τώρα κρύει. Τι κερκίδα να σε κάνει τώρα? Αυτή είχε και κάτι παλικάρια από τη Γερμανία, κάτι βουνάκι που κατέβηκαν, ένα ρυθμό πολύ δυνατό. Ναι. Αλλά στις τηλεοράσεις, αν θέλεις να ακούς, γιατί το είδα μετά το παιχνίδι σε κονσέρβα, είναι λογικό ότι θα ακούγεται η Βασιλεία. Ναι. Αυτοί ακουγόντουσαν. Ναι. Έτσι είναι πραγματικότητα τώρα. Ναι. Αυτά είναι. Γουρλής ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι πολιτισμός, πλούτος. Πλούτος.
βέβαια. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Είναι ο Θεός, ναι. Ο Θεός τώρα τι χάρισε. Χάρισε εμάς τη Χαλκιδική. Ναι. Χάρισε τα νησιά του Ιουνίου και του Αιγαίου. Σε εμάς. Και βλέπεις τώρα τους πλούσιους τους Ελβετούς να κάνουν μπάνια στο Ρήνο, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή κάτι τους νταμπάνιδες, κάτι χοντρές, κάτι χοντροί, κάνανε εκεί μια παραλία στο Ρήνο άσχημος, και κάνανε μπάνια. Άσχημος λαός. Είναι οι πολύ όμορφοι, ναι, και οι πολύ άσχημοι. Χοντροί, ναι. Α, δηλαδή ήρθαν κούκλοι ή ήρθαν ερείπια. Σόπα, ναι, αλλά πλούσιοι. Η διάμεση κατάσταση δηλαδή. Δεν υπάρχει. Εκτός αν είναι αυτοί οι μετανάστες. Δηλαδή Έλληνες, Τούρκοι, ξέρω εγώ, έτσι πως τα είδα εγώ. Δεν κάθισα και πολύ επάνω. Χοντρές, ε. Χοντρές. Πλατιπόδες τους δαμπάνες. Πλατιπόδες. Με χοντρές γάμπες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Τέτοιες γυναίκες. Ναι. Ελβετικές, πώς να σου πω, πληθωρικές γυναίκες. Με το μπούστο αυτό, με το έτσι. Δεκαετία 50. Άσπρες. Ναι, δεκαετία 50. Άσπρες καλό. Άσπρες καλό. Ναι, ναι. Δεκαετία 50 με πήγες. Από εκεί και πέρα, ναι, το γήπεδο θύμιζε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό. Ναι. Φυσικά υπερσύγχρονο. Ναι. Μέσα τεράστια υγρασία, τεράστια ζέστα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε τεράστια προσπάθεια, φύρε Κωστή. Όλοι οι αθλητές βέβαια. Γιατί εμείς που ήμασταν στην κερκίδα δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε λόγω της θερμοκρασίας, ναι, και της υγρασίας. Και εδώ είχαμε τέτοια. Φαντάσου τώρα, ναι, έναν αθλητή ο οποίος ανεβάζει 140 σφιγμούς. 180. Πώς μπορεί να αναπνεύσει τόσο σωστό αέρα μέσα στα πνευμόνια του. Ναι. Καλά βιολογικά ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλά. Καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ της Τούμπας. Καμία σχέση και όσο πάει θα ανεβαίνει. Ναι. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Μην ξεχνάς ότι έχουμε τα πιο υπερσύγχρονα μηχανήματα για να μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή το τι γίνεται στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον σε ένα άλλο πρότυπο, πολύ πολύ ευρωπαϊκό. Όλοι, αν παρατηρούσες επάνω στους ποδοσφαιριστές τις πλάτες τους, υπήρχαν τα V-Track τα οποία ελέγχανε ανά πάσα στιγμή σε τι κατάσταση είναι ο ποδοσφαιριστής μας. Λοιπόν, και η ομάδα ανεβαίνει. Την έπνιξε τη Βασιλεία. Η Βασιλεία δεν είναι ένα καφενείο όπως θέλουν οι αντίπαλοι μας να το παρουσιάζουν. Έτσι λέγανε οι Αργιανοί. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πίσω είναι. Εμείς απαξίδες όσο λιγότερο ασχολούμαστε με τους Αργιανούς και με τους υπόλοιπους τόσο καλά θα κάνουμε στην ομάδα. Όσο, ναι, ναι, κυνηγάμε την ουρά μας, ναι, τόσο δεν θα πάμε μπροστά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ της επόμενης δεκαετίας, ναι, αν θέλει να παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, ναι, θα πρέπει φέτος να βγει στο Champions League. Ναι. Από τη στιγμή που η Βαν τα σπρώχνει, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ευμάρεια, ναι, θα πρέπει η ομάδα να είναι το Σεπτέμβριο στο Champions League. Άσε το πρωτάθλημα, ναι, το βλέπω να ξεκινάει κατά τον Οκτώβριο. Ναι. Μέχρι να μονταριστεί ο Ολυμπιακός, να αλλάξει κανένα δύο-τρεις προπονητές. Κάποιος κοινός μας φίλος μου είπε ότι τη στιγμή που μπαίνει ο Σαββίδης στο γήπεδο και αρχίζει, ναι, και το γλύφουν οι παοξίδες, ναι, πρόεδρε κτλ. Εσύ φώναζες πρόεδρε μεταγραφές. Όταν ήρθε κοντά μου, ναι, και βγαίναμε selfie εκεί πέρα με τον πρόεδρε, του λέω: Πρόεδρε, μην ξεχάσεις. Αριστερό back. Αμυντικό χαφ και δεύτερο center forward. Σ' άκουσε. Άκουσε. Ναι. Γελούσε. Δεν, ναι, έλεγε τίποτα. Εντάξει. Ναι. Τα καταλάβαινε τον κόσμο. Φυσικά, ναι, καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Τι τον έχει στον κοντό τώρα για, ναι, κανένα χαζόν. Ναι. Από εκεί και πέρα, φίλε Κωστή, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγει στο Champions League. Γιατί πέρα από το οικονομικό, ναι, το οποίο, το prestige, το financial fair play, ναι, το ότι πετάω στην, ναι, Ευρώπη, ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Θα πρέπει και από εδώ και πέρα τα παιδιά τη Καρπάθου, τη Κρήτη, τη Γάβδου, τη Χίου να γίνονται παοκτσάκια μέσω του Champions League. Όχι μέσω του λαού του ΠΑΟΚ που σπάει κεφάλια. Αυτό, ναι, είναι, ναι, μια άλλη περίπτωση. Είναι άλλο, ναι. Αυτό είναι άλλο. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ βλέπεις ότι πάει να μπει σε ένα καλούπι πιο μοντέρνο, πιο κτλ. Ναι. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα και εμείς, σαν οπαδοί, πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό. Πιο μοντέρνο, δηλαδή κόβεται τα νύχια τώρα. Ναι. Ναι. Τώρα είμαστε Ευρωπαίοι παοξίδες, ρε φίλε. Ναι. Πάμε σε βασιλεία το μέσα. Κάκαδο το πετάω σε χαρτομάτιλο μάνης. Αύριο μεθαύριο, ναι, θα πάμε. Πρόσεξε. Έγινε πολιτισμένο. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Αύριο θα πάμε στον Περναμπέου. Ναι. Θα φορέσουμε καινούργια παπούτσια. Θα πάμε. Δεν θα πάτε με τα πέδιλα. Δεν θα πάμε με τα πέδιλα. Ναι. Όπως θες να λες εσύ. Που εγώ δεν βλέπω παοξίδες. Δηλαδή Τετάρτη περιμένει να ζει ο Ρονάλντο, α πούμε, στην Τούμπα και να περάσει μέσα από τη λαϊκή εκεί. Φίλε, ναι, αν έρθει ο Ρονάλντο και ο κάθε Ρονάλντο. Φαντάζεσαι τον Ρονάλντο να περνάει από τη λαϊκή εκεί την Τετάρτη, να πούμε. Ο ΠΑΟΚ αν βγει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ αν βγει στο Champions League, επιστροφή δεν έχει. Ναι. Έχει πετάξει, ναι, έχει ανοίξει τα φτερά του. Οικονομικά θα είναι βουνό και από εκεί και πέρα θα μπει στις δεξαμενές του καινούργιοι πελάτες, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Πώς νιώθεις που έχεις φύγει από την πόλη σου? Δεν έχω φύγει ακόμα από την πόλη. Όσο βλέπω παοξίδες οι οποίοι κυνηγάνε την ουρά τους, εγώ θα βγαίνω μόνος μου και θα φωνάζω. Τώρα αυτή την ουρά τους τι σημαίνει τώρα, δηλαδή, τι σημαίνει? Κοίταξε ουρά να δεις τώρα. Εδώ πάμε για Champions League και ο άλλος ασχολείται τώρα με το Λεβαδιακό και με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Το οποίο αν θα αρχίσει φέτος. Ναι. Βγες στο Champions League. Ναι. Αυτή είναι η ουρά σου. Κοίταξε, ναι, να δεις. Είναι υπέρβαση. Ναι. Δεν θα κάνουμε αυτό που το εύκολο που έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να ματώσουμε, πρέπει να περάσουμε από βουνά.
Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή την υπέρβαση, Κώστα. Τελείωσε. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δεν μπορείς τώρα. Έχουμε πρόβλημα με το financial fair play. Δεν μπορούν να έρθουν ποδοσφαιριστές. Καλά, αυτό το γράφουνε τώρα. Όχι, το γράφουνε. Άσε τώρα. Λες, Κωστή, μπορείς να κάνεις όσα έξω θα μπορείς. Θα σου πει άλλος, κάτσε ρε φίλε. Πουλήστε και τον πρίγκιπας για να έρθει το financial. Καλά, εντάξει. Εκεί, εντάξει, ναι, εντάξει. Εντάξει. Financial fair play. Εσένα ρε, περίμενε ρε Κωστή. Ναι. Εσύ την ομάδα που τη βλέπεις. Ναι. Συγγνώμη. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, την κουστάρεις. Ναι, μ' αρέσει. Σαν τρίτος. Ναι. Θα καθόσουν να ξοδέψουν 90 λεπτά για να τη δεις. Ναι. Γιατί να μην το κάνει και ο Ρόδιος. Ναι. Ο Ρόδιος θα βάλει παραδείγματος χάρη να δει ΠΑΟΚ. Να δει, να παίζει με κάθομαι να τη δω, ναι. Να παίξει με Ρεάλ, να παίξει ναι. με Μπάγκερ, να παίξει με Κάιζερ Σλάουξ. Κάθομαι να τον δω. Ναι. Λοιπόν, στη Ρόδο δεν θα γίνουν άλλοι 300-500 ΠΑΟΞίδες λόγω του Champions League, πιτσιρικάδες. Μπορεί, ναι. Τότε γιατί εγώ να μην φωνάζω εδώ πέρα ναι. και να λέω ξυπνάτε, πάμε για το Champions League. Να φύγω κάτω από το λιτόχωρο. Να φύγω κάτω από το λιτόχωρο. Δηλαδή να πηγαίνω στα Σίβωτα να παίζω Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη. Ναι. Πότε? Πέρσι. Πότε ήμασταν, ξέρω εγώ. Πήγε Σίβωτα, ναι. Και θέλαμε να δούμε πάω. Ναι. Και μπήκαμε με τσαμπουκά εκεί με το φιλαράκι σου να πούμε το τριάστατο. Τον Νίκο. Και λέει, άμα δεν βάλετε πάω, το μαγαζί, η πιτσαρία δεν θα υπάρχει. Ναι. Και είδαμε τον πάω. Ήρεμος άνθρωπος και μάλλον μόνο για τον πάω. Ήρεμος. Με ήρεμο τρόπο, αλλά μόλις τον είδα, άλλο σχέστηκε πάνω του. Αφού είναι βόδαρο. Σου λέει που πάω τώρα. Δεν γλιτώνω. Στα Σίβωτα τσαμπουκά είδαμε πάω. Είδαμε πάω, ρε φιλέ. Δηλαδή τόσα χρόνια που βλέπαμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ιστορίες, τι είχαμε να πούμε. Ναι, ναι. Πήγε ο Ολυμπιακός, έχει φάει όλη την πίτα, όπως έλεγες και εσύ, όλο το μέλι. Ναι. Κάθε χρόνο 30, 40, 50 εκατομμύρια. Σωστό. Και ο ΠΑΟΚ ματωμένος εκεί, παντατούδιδες, δώσε λεφτά εδώ και τώρα με το Σαββίδι θα πάνε Champions League. Ναι. Δύσκολο ναι. να περάσουμε Σπάρτα και να περάσουμε Μπενφίκες και τα λοιπά. Αλλά όλη η προσπάθειά μας πρέπει να είναι εκεί. Αλλά τον πρόεδρο τον είπες. Βγήκε φωτογραφία μαζί του. Βγήκα φωτογραφία και με τον Ιβάν και του λέω ναι. με το που λέγανε οι άλλοι πρόεδρε βουνό. Του λέγα αριστερό μπακ, μην ξεχνάς. Αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ και δεύτερο center for. Κλείστα τώρα να πάμε Champions League. Ο πρόεδρος είναι καλά, φαίνεται επαγγελματικά. Ναι. Ό,τι κινείται είναι δικό του. Ναι. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια ευμάρεια. Έθνος πήρε, έψιλον πήρε. Ό,τι κινείται. Είναι ναι. αυτή τη στιγμή η ζωή του είναι στο καλύτερο φεγγάρι. Ναι. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Κωστή αυτό ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί η εμπορικότητα, ξέρεις, έχει πολλά φεγγάρια. Καλά φεγγάρια, κακά φεγγάρια, μέτρια φεγγάρια. Τώρα που είμαστε στο καλό φεγγάρι του Ιβάν, αν δεν κάνουμε την υπέρβαση. Πότε, πότε θα την κάνουμε. Σωστό. Και ναι. ακούω εγώ τον άλλονα που μου λέει για το ελληνικό πρωτάθλημα το πρωτάθλημα. Πόσο κοστίζει ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα να το πάρεις? Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει αυτή τη στιγμή κάποια εκατομμύρια και θες να ρίξει άλλα τόσα. Μέχρι στιγμής έχουμε ρίξει 100 εκατομμύρια και έχουμε πάρει δύο κυπελάκια. Κυπελάκια. Βέβαια. Κυπελάκια. 50 εκατομμύρια ευρώ. Αλαζονικά μιλάς. Ρε Κωστή. Γιατί κυπελάκια. Ρε Κωστή, ναι. στην ομάδα του Ιβάν. Σε αυτά ο Καρυπίδης τα έλεγε, τα λες και εσύ. Ρε Κωστή, ναι. στην ομάδα του Ιβάν. Ναι. Που αυτή τη στιγμή ναι. έχει το λαό δίπλα του. Ναι. Που πήγε και πήρε 16-17 χιλιάδες. Έχω πάει, δεν μπορούσαν να πάρουν, δεν μπορούσαν να πάρουν φίλοι μου εισιτήριο από τη Βασιλεία. Για τη Βασιλεία. Χωρίς μεταγραφές η ομάδα. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Ο κόσμος πήγε εκεί και πήρε διαρκείας. Και σου λέει, σε πιστεύω, τράβα μπροστά, βουνό, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και εμείς μαζί σου. Και δεν θα κάνουμε την υπέρβαση. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε. Και είναι υποχρεωμένοι και οι παίχτες μας. Αφήστε τα σάπια τώρα αυτά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πρέπει μπροστά να πάμε. Πίσω δεν γυρνάει καθόλου η ομάδα. Τέλος. Και μ' αρέσει η δουλειά που κάνει ο Ρουμάνος, γιατί όλους τους παίχτες τους έχει ετοιμοπόλεμους κοστεί. Και αυτοί που είναι στον πάγκο είναι και αυτοί έτοιμοι να παίξουν. Έχουμε κάποια προβληματάκια δηλαδή με κάποιες θλασούλες, κάποια νοικά προβλήματα κτλ. Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα είναι καλά στημένη. Έσπασε το χέρι του Βιερίνα, το δάχτυλο. Ναι, το χτύπησε την ώρα που καταλαβαίνει ότι έχει πίσω το πρόβλημα. Τραβάει μια μπουνιά τον πάγκο και έπαθε ένα μικρό καταγραμμένο. Σιγά ρε άντρα, γιατί. Ρε Κωστή, εσύ τώρα είσαι ένας άνθρωπος μέσα στον αθλητισμό. Ξέρεις την ψυχολογία του πρωταθλητή. Ετοιμάζεται, κάνει ολόκληρο αγώνα. Είναι ο ηγέτης, ο φυσικός ηγέτης της ομάδας. Και τι έπαθε. Και ξαφνικά βλέπει ότι δεν μπορεί να προσφέρει. Πέρα από αυτό, η ομάδα έχει δουλέψει. Εγώ πήγα σε προπόνηση και είδα. Η ομάδα πάνω στο Βιερίνια έστησε το 40% περίπου της επιθετικότητάς της. Ναι. Τα στημένα ναι. τα έκανε άλλος πλέον. Ναι. Τις μπούκες τις έκανε άλλος πλέον. Ναι, ναι. Αμυντικά, ανασταλτικά έγινε διαφορετικό παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, άλλαξε το πλάνο του Λουτσέσκου μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από το χτύπημα. Ναι. Λοιπόν. Άρα, γιατί να μην είναι τρελαμένος αυτός. Ναι. Φτάνει η ώρα να παίξει μπάλα και βλέπω ότι δεν μπορεί να προσφέρει. Εντάξει, αλλά. Τι μετά, αλλά. Μετά όμως δεν έχασε ο ΠΑΟΚ τίποτα, ας πούμε. Σπουδαίο. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, δεν έχασε τίποτα σπουδαίο. Ήξερες άμα στραβώ τη στο μάτι ή όχι.
Δεν δημιουργήθηκαν αυτή τη στιγμή δύο τρύπες στην ομάδα, μία από τη μεριά του Κρέσπο, του Κρέσπο και μία του Χατζερίδη. Αλλά τι μπόλιασε εκεί ο δικός μας. Έβαλε πιο πίσω το Μαουρίτσιο μαζί με το τρίγωνο Μάτος Λιμνιό για να μην τρυπηθεί καθόλου από εκεί ο Χατζερίδης. Γι' αυτό δεν τρυπηθήκαμε. Ο Χατζερίδης δεν πατάει καλά και το βλέπουμε όλοι. Τον είδες. Ακόμα και στα άλματα που κάνει, βλέπεις ότι είναι βαρύς. Ναι. Ο άλλος μπαπ του βγήκε στη σφήνα, λίγο ακόμα θα το παστέλωνε. Ναι. Άμα δεν ήταν ο Πασχαλάκης σε εξαιρετικές καταστάσεις. Ναι. Τον τρελό ξέρεις τον είπα. Ο τρελός είναι καλός. Του λέω τρελέ, άμα ξαναφάς τέτοιο γκολ. Ναι. Δεν θα σε πλακώσω το ξύλο γιατί δεν μπορώ να σε δείρω, αλλά ό,τι μπορώ θα κάνω, ρε φίλε. Θα το δεις. Αν με φτάσεις, λέει. Εντάξει. Το ψηλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα θέματα μας. Τι έχουμε. Α, καταρχήν. Καταρχήν έχουμε ΠΑΟΚ διαγωνισμό. Δίνουμε δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Ναι. 54-344, δύο τυχεροί, 4 παρατέταρτο. Η γραμματεύς θα φέρει τα ονόματα. Πολύ ωραία. ΠΑΟΚ, ΑΜΗ1, θα λέει ΠΑΟΚ και ονοματεπώνυμο και μπαίνει στη κλήρωση να πούμε. Πώς που μπαίνει, στη κλήρωση. Στη κλήρωση. Στη κλήρωση. Λέει. Λοιπόν, καταρχήν πρωτού συνεχίσουμε. Πάμε στα κοινωνικά τώρα. Ναι, είμαι υποχρεωμένος να πω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η εταιρεία μου η οποία διαφημίζεται στο Μετρόπολη. Στο Μετρόπολη, στον τελευταίο. Λιπαντικά ΒΕΚ, το ψις ΑΕ. Θέλει ο όμιλος και τα αφεντικά προσωπικά, ο κύριος Νίκος Τοψής και ο Βασίλης, να ευχαριστήσουν τον όμιλο για την προβολή και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους μήνες. Ευελπιστούμε ότι από το Σεπτέμβριο θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για την προβολή των προϊόντων ΒΕΚ, η οποία μας έχει αφήσει πολύ ικανοποιημένους και από τον όμιλο και από σένα προσωπικά και από τον Γρηγόρη τον Κόκκινο, οι οποίοι προβάλλεται τα προϊόντα μας. Και ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θα μπείτε από Σεπτέμβριο μάλλον. Πιστεύουμε να καθίσουμε να μιλήσουμε και με το διαφημιστικό σας τμήμα. Και τώρα ξέρεις τα διαφημιστικά τμήματα εκεί πέρα τι θα πούνε, πώς θα το κάνουν για να προχωρήσουμε μια πάρα πολύ καλή. Εμείς πάντως σαν το ψις ΑΕ είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τους λίγους μήνες τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτό οφείλω πραγματικά τι να λίγους, το πω. Τι λίγους, 4-5-4 μήνες. Εντάξει, ναι. Λίγοι δεν είναι. Θεωρητικά. Μισή σεζόν είναι. Είναι μισή σεζόν. Μισή σεζόν είναι, ναι. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι του χρόνου θα κλείσουμε όλη τη σεζόν. Για να πες μου τώρα τα νέα της επαρχίας, πώς περνάει ο κόσμος, τα ορυχεία, τι γίνεται. Γίνεται, φίλε, η δουλειά πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Υπάρχει ένας οργασμός. Επάνω πας Βαλκάνια. Έχεις πάρει εκεί πελατολόγιο. Κοίταξε να δεις. Σκόπια η εταιρεία εδράζεται εκεί. Έχουμε. Δεν λέω για Σκόπια, μόνο Βουλγαρία, Αλβανία, πώς είναι τα Ιουγκοσλαβία. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί πέρα. Σερβία που λέμε. Έχουμε όμως συνεργάτες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες, οι οποίοι παίρνουν τα προϊόντα μας και τα διοχετεύουν σε όλα τα Βαλκάνια. Ναι. Όπως ας πούμε και στην Κρήτη, έχουμε αντιπροσώπους εκεί και στην Κύπρο. Να προσέξετε στην Κρήτη, μη σας κλέψουν. Αυτούς που έχουμε εμείς είναι τόσο φερέγγι. Ναι. Κριτικός φερέγγιος. Που δεν μπορείς να φανταστείς. Δύσκολα, δεν είναι δύο παιδιά, κριτικοί. Παραδοσιακή. Δεν κλέβουν. Εκεί καταρχήν να πας δεν φεύγεις χωρίς να είσαι μεθυσμένος. Η μια ρακή φέρνει την πέμπτη ρακή, τη δέκατη ρακή, αλλά η δουλειά γίνεται σωστά. Πίνουν. Πίνουνε. Πίνουν. Πίνουν. Α, μια και είπες για ρακή. Ναι. Θα κατέβω στη φίλη μου την ώρα Βαλσάμι και μου ζήτησε τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Ναι. Από πού να αγοράσουμε τώρα. Θέλω να κάνω. Κοίταξε να δεις τώρα. Καλό. Και με γλυκάνισο. Ο ένας πίνει με γλυκάνισο, ο άντρας της, η άλλη πίνει χωρίς. Εντάξει, εγώ μπορώ να σου φέρω. Έχω δύο. Αλλά το θέμα είναι πόσα γράμματα τα πίνουνε. Τι θα πίνουνε. Ελαφριά. Σκηνοθέτης και ηθοποιοί. Ελαφριά θα τα πίνουν. Λικεράκια. Είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Λικεράκια θα θέλουν. Ναι, πιο ελαφριά. Θα τους φέρω εγώ έτσι πιο μαζεμένο. Ο γιος τους είναι πιο νέος, πίνει πιο βαριά. Εκείνος θα χτυπάει. Κοπανάει πιο. Λογικό είναι. Λογικό, ναι. Σωστό. Άρα θα μου βρεις. Θα σου βρω ό,τι θέλεις. Θα αγοράσω. Θα μου πεις τα γράδα δεν τα ξέρω. Αυτά τα, ξέρω, αυτά τα μυρίζει ο κόκκινος. Αυτά, δηλαδή με συγχωρείς πολύ, ρε φίλε. Ναι. Έχεις τον είναι κόκκινο. Ώρα Βαλσάμι τώρα. Ναι. Μας έχει χαρίσει το μουτράκι της τόσα χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Τώρα είναι 70. Τι δεν έχει σημασία. Ναι. Εμείς μένουμε την ανάμνηση εκείνη, ρε. Σωστά. Φίλε. Εγώ θα δω. Με τον Νίκο Καλανό και με τα λοιπά. Ναι, το θυμάμαι λοιπόν, ναι. Εγώ σου λέω τώρα ότι αν ήμουνα, αν η ώρα Βαλσάμι ήταν στην ηλικία τώρα, δηλαδή το 30-40 χρονών, θα πει. Θα παρατούσα τη. Καψούρα μεγάλη ώρα Βαλσάμι, ρε φίλε. Δεν το συζητώ. Δεν θα την κεράσουμε μια γράμμα να πει στην υγειά μας. Σωστό, ναι. Δεν τρελαθούμε τώρα. Αλλαδιωμένη. Τώρα για τον άλλο τον άντρα της, τον Ερίκο, τον κρύο. Κρύο. Δεν τον είναι, το βλέπεις κρύο. Κρύο το βλέπω, τώρα δεν το ξέρει καλύτερα να πούμε. Καλό είναι. Εγώ δεν το γουστάρισα. Είναι πιο βαρύ. Εγώ ήθελα τον Νίκο Γαλανό να παντρευτεί. Στο έργο το είδε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Στο έργο το είδε. Δεν με ενδιαφέρει να πει. Στο έργο το είδα, δεν το είδα. Ο Γαλανό πήδηξε από το καράβι. Δεν πήγε να πούμε στην Αμερική στο θείο του. Στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα να πούμε. Λοιπόν, τα πήρε τα τσιγάρα, τα άσο, τα πλακέ εκεί να τα πούμε. Τι τσιγάρα ήταν. Την πατατούκα εκεί να τα πούμε. Την έκανε τη βούτα μέσα. Ναι. Δεν έφυγε. Ναι. Λοιπόν, αυτό.
Η επαρχία πάει πάρα πολύ καλά. Πάει γερά, έχουμε πάρα πολύ ξένο κόσμο. Όταν λες ξένο. Βαλκάνιος κόσμος. Τώρα ήμουν στο κόσμο. Ήμουν στο κόσμο. Πήγα να κάτσω σε μια καφετέρια να ετοιμάσω λίγο την εκπομπή, να δω τα πράγματα, τι είναι τα θέματα, το Verbum, το Merbum κτλ. Ναι. Και μπήκα σε μια καφετέρια. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι και εκεί μες στο κόσμο. Ήταν καμιά 20 άτομα ήμασταν μέσα. Ναι. Οι 18 ήταν ξένοι. Ένας ψυχοπαθής και εγώ. Δύο ψυχοπαθείς δηλαδή. Έλληνες. Ναι, δύο. 18 ξένοι, πολύ Σερβία. Σερβία. Ναι, αλλά μου είπε και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας. Έχουμε λέει έλλειψη φέτος. Λέει πήγαν όλοι οι Ρώσοι, φύγανε λέει και πήγαν Τουρκία. Λάθος κάνει. Ποιος κάνει λάθος. Ποιος το είπε αυτό. Εκεί, στον κόσμο. Κάνεις πολύ μεγάλο. Ας πάει στην Ουρανούπολη να δεις τι γίνεται. Ναι. Καταρχήν πρώτα απ' όλα Ρώσος δεν πρόκειται να φύγει να πάει ποτέ Τουρκία, ναι. Ή μπορεί να πάει. Πήγανε, οι λίρες πέσανε. Μπορεί να πάει Τουρκία, αλλά αν δεν περάσει από το Άγιο Όρος, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση Ρώσος να έρθει στην Ελλάδα και να μην πάει στο Άγιο Όρος. Ρώσος. Ρώσος, Ουκρανός, Χριστιανός, ξέρω εγώ και τα λοιπά, Γεωργιανός, να μην έρθει στην Ελλάδα στο Άγιο Όρος το καλοκαίρι. Τι έλλειψη έχει σου λέει. Και τώρα οι Τούρκοι που έρχονται εδώ, κάτι γύφτη είναι, κάτι τουρκόγυφτη είναι, δεν είναι καλοί Τούρκοι να πούμε, που ερχόταν πέρσι, πρόπερσι και τα λοιπά. Έχουμε πρόβλημα, λέει τα ξενοδοχεία λέει, δεν κάνουν πληρότητες και τέτοια. Εγώ άλλα βλέπω. Έτσι μου είπα. Μπορεί να έχει ο άνθρωπο δίκιο, μπορεί να έχει από τη δικιά του την πλευρά. Εγώ ναι, φίλε, ναι, τι να σου πω. Καταρχήν πρώτα απ' όλα πέρα από τον τουρισμό έχουν ανοίξει και πολλές άλλες δουλειές, ναι, από τους Βαλκάνιους, ναι, οι οποίοι ας πούμε έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπεις λογιών με ζέδες. Βλέπεις Ρουμάνους, βλέπεις Ουκρανούς, πολλούς Ελβετούς. Τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, στα 10 αυτοκίνητα, τα 5 ήταν με ελβετικές πινακίδες. Πάψε. Αυτοί πότε είχαν έρθει στην Ελλάδα έτσι, με έτσι, αυτοκίνητα. Όταν ανοίξουμε γραμμές, βλέπω ατομικό τουρισμό. Ναι. Όχι ομαδικό με λεωφορεία πλέον. Βλέπω πολλά αυτοκίνητα. Δεν βλέπεις Μουζενίδη δηλαδή. Βλέπω και Μουζενίδη, ρε παιδί μου. Αλλά ξάδι, παλιά... την κάνατε παράρτημα εκεί, ναι, απάνω να πούμε. Καλά κάναμε. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Τι θα κάνουμε. Καλά κάνατε. Θα αγοράσουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί κλαίγατε τότε με τον Ολυμπιακό που τα έπρεπε. Κάποτε κλαίγαμε κι εμείς. Τώρα τα ίδια κάνατε. Τώρα αφού μπορούμε. Αφού δεν μπορείτε. Αλλά καλά έκανε και ο Μαρινάκης με τον Κόκαλη. Τώρα μπορούμε που έχουμε κι εμείς καπιταλισταράδες. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Ναι. Καπιταλισμό δεν έχουμε. Είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Εσύ θες να είμαι βιασμένος και να κλαίω να τον πιάσω το λαιμό. Όχι, αλλά. Όταν... Όχι, εσύ τι θες. Ναι. Αυτός που με κλέβει το σπίτι, το πάω στο δικαστήριο να τον κάνω τούμπανο. Όχι, όχι, τούμπανο. Άκουσε να δεις. Άκουσε να δεις. Όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός και κλαίγατε εδώ με τον Καζατζίδη, λέει. Δεν είναι δίκαιο, δεν κρατήρα σε πάνω από το. Δεν κυνηγάνε, μας αδίκησανε. Κοίταξε να δεις. Είχε τη δύναμη. Ναι. Και έκαμε τις μαγκές. Ναι. Δεν έπρεπε να το πούμε. Το κατεστημένο! Τώρα τι έγινε. Τώρα κλαίνε αυτοί. Ναι. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει. Πάλι αυτό. Κλάμα θα. Δεν μ' αρέσει. Τώρα θα κλαίνε οι άλλοι. Δεν μ' αρέσει. Άσε αυτό. Να κλαίνε και οι άλλοι λίγο. Άσε λίγα μάνεξ να πουλήσουμε. Ζήτω, και ζήτω ο καπιταλισμός. Άσε να λένε για τους καμένους εκεί πέρα που ο πρόεδρος τους έδωσε ένα εκατομμύριο. Ναι. Άσε να λένε που είχαμε συνοχή στο φιλικό με τον Τζιντότα, πώς το λένε, τερματοφύλακα τώρα Ολυμπιακός, μετά από 150 χρόνια στο Champions League. Τζιντό. Άσε, ναι, να βγάλει λίγο σαφρούς και ο Τσάκης, ο Τάκης ο Τσουκαλάς. Μόνο εμείς τα κλαίμε δηλαδή. Ναι, ναι. Τα παιδιά μας σκοτώνονται στο δρόμο. Να έρθει ο Ολυμπιακός. Σειρά 4 εδώ, ναι, εκεί, ναι, λεωφορεία, το ένα τ' άλλο. Καμένα παιδιά. Ναι. Άσε λίγο να βγάλουν και αυτοί λίγο αφρό. Ο Τσουκαλάς με το ηχείο να πούμε Ολυμπιακός. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Πάνε κάτω στο Πέραμα, ναι, στη Δραπετσόνα, στη Ραφίνα, ναι, σε όλα αυτά να δεις τι λένε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Βράζουνε. Βράζουνε. Αλλά δεν μιλάνε. Φοβούνται. Έχουνε τη θύρα 7. Ναι, η θύρα 7 τι είναι με τον Μαρινάκη. Είναι δημοσυμπάλληλοι. Πώς θα γίνει. Ωχ, βαριά κουβέντα. Βαριά, βαριά. Δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Ποιος, ναι, θα ήταν ρε σηκωστή, ναι, σήμερα. Πέριμα σου πω εγώ. Ποιος θα ήταν σήμερα μετά από 30 χρόνια Ολυμπιακός. Που δεν έχει κάνει τίποτα στην Ευρώπη. Δισεκατομμύρια των δισεκατομμύριων έχουνε. Πάρει, πάρει, ναι, και τα έχουν πετάξει στα σκουπίδια, ναι, και μια φορά ο Ολυμπιακός ρε, έφτασε να πιει νερό και να γίνει μεγάλη ομάδα της Ελλάδος τότε μέσα στο Μάντσεστερ και τον έκανε ο Μαρινάκης να παίζει με τον Βέργο Σέντερ Φόρε, φίλε. Και οι Ολυμπιακοί κάθονται και ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ και με αυτά. Ρε είστε λίγοι. Σαν οπαδοί και σαν άνθρωποι είστε λίγοι. Τους τη λες τώρα. Βέβαια τους τη λέω. Χοντρά. Κατομμύρια. Ξέρεις τι έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Χορηγίες, κράτος, δημόσια έργα, όλα αυτά, ανοιχτές πόρτες, διαιτησίες. Κάτσε ρε φίλε. Θύρα 7 υπάλληλοι λες. Τι είναι. Ναι. Που δεν μιλάνε. Και σε κάνει ο Τάκης Τσουκαλάς με τον τηλεφώνα να πούμε κερκίδα. Και εσύ μετά λες ότι η Τούμπα είναι εκκλησία. Να είδες λοιπόν τι λες. Λοιπόν, έχω πληροφορία από ένα φίλο μου, ναι, που λέει οι πινακίδες που βλέπουμε είναι από Τούρκους που είναι μετανάστες Ελβετία, Αυστρία κτλ. Ωραία, μπορεί να είναι και αυτό, δεν, ναι, είπα εγώ, όχι. Ναι. Τουρκαλάδες είναι δηλαδή.
Εντάξει, μπορεί να είναι. Ναι, με τις μουστάκες μητάρες και αυτάρες. Μπορεί να είναι και αυτοί. Δεν έχει σημασία. Ναι, έρχονται στην Ελλάδα. Αφήνουν το. Δηλαδή, αν είναι Τούρκος ή αν είναι Ελβετός, τι σημασία έχει. Λοιπόν. Η σημαία είναι ελβετική. Αφήνουν το ευρώ τους. Έρε που έφτασε η ομάδα μου, ο πρώην ραδιοφωνικός Μαϊντανός Ολλανδός, λέει ο φίλος, να νοικοκυρεύει τον Ηρακλή. Βάλτε του και τον κόκκινο στις διαπραγματεύσεις να πάει ο Μακαρίτης μια ώρα νωρίτερα. Απούσογα, λέει ο φίλος. Ρε, μη χάνετε το DNA σας, λέει. Πάω και είσαι για την καγκουριά, λέει, τον κανιβαλισμό, την κρίνια και τα μπάχαλα. Ε, καλά, εντάξει. Τι, το, φτάνουν αυτά. Τι το να πατώ. Φτάνουν αυτά. Φτάνουν αυτά. Δεν κλείνουμε εστιατόρια. Πάμε στην επόμενη. Δεν παίρνουμε ταβερνιάρδες. Άμα δεις τι αντιμετώπιση είχε ο ΠΑΟΚ στην Ελβετία. Κάτι μανούρες γίνανε, τι έχει. Εντάξει, οι Ελβετοί θέλουν να δείξουν τη δύναμή τους όταν βλέπουν βιντεάκια με το λαό του ΠΑΟΚ. Θέλουν να δείξουν και ότι υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Αλλά τι να δείξει τώρα ο ΠΑΟΚ, τι να πει. Ναι. Για την κερκίδα, για όλα αυτά. Λέει ο 321, ρώτα Καβάλα, Θάσο, Αλεξανδρούπολη, αδελφέ. Κλαίνε όλοι. Όλοι την κάνανε Τουρκία. Υποτιμήσεις φάγανε με 70 ευρώ resort ξενοδοχείο τη βραδιά. Δεν έχω 200 ευρώ ακόμα. Αυτό με είπανε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω κάτι. Να ανοίξουμε και γραμμές μετά. Θα ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται. Να σου πω κλαίνε, λέει εδώ. Πρώτα απ' όλα οι Θασίτες. Άσε, οι Θασίτες, μη μου τους λες. Άσε, θα σου πω κάτι. Γουστάρω, να πούμε πρώτα γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά. Είναι καράβλαχοι. Εάν δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Τέλος πάντων, ας μην μιλάμε. Τσακώθηκα. Ας μην πούμε. Όχι ότι είναι κάτι για μένα το οποίο δεν είναι. Θα πρέπει να ξέρουν γενικά όλοι οι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή η μπίλια γύρισε η πατρίδα μας να έχει τον περισσότερο τουρισμό. Κοντρολάρτε τις τιμές. Μην ξεφεύγετε. Αυτό μου είπε και αυτό. Μην κλέφτες, λέει, εμείς. Τα έχουμε δει γκόμενοι να πούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε δίκλινο δωμάτιο ο άλλος με 100 ευρώ χωρίς να του παρέχεις τίποτα. Ναι. Όπου και να είσαι. Δηλαδή, μην το. Τον θες και αύριο αυτό να. Μ' αρέσει. Τον θες και μεθαύριο. Αυτά με είπε και ο εστιατόρας εκεί στο κόσμο που πήγε. Αλλά, ναι. Αλλά ναι. Σίγουρα ναι. Το περιβάλλον, η θάλασσα, η καθαριότητα, το φαγητό δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Ούτε με η Τουρκία βρωμιά και δυσοδεία. Κάτσε ρε. Όχι στα παράλια. Στα παράλια είναι καλά. Καλή κουζίνα. Στα παράλια είναι. Καλή κουζίνα. Καλή κουζίνα για σένα. Για πάνω να φας την Τουρκία. Στο Αϊβαλί τρως. Δεν τρως. Δεν τρως στο σαμπελόκι που τρως. Αϊβαλίδια. Ρε που δεν μπορεί η Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί ρε, την Ελλάδα να την παίξει σε γαστρονομία. Σε τίποτα δεν μπορεί. Λες. Σε φως, σε ήλιο, σε τίποτα. Λες. Άσε τώρα. Η Τουρκιά είναι Τουρκιά όπως και να έχει. Τουρκιά. Βέβαια εδώ υπάρχει, μυρίζει αέρας ελευθερίας τώρα. Σοβαρά μιλάς. Πάνε με τη γυναίκα σου να κάνεις μπάνιο στο Αϊβαλί με το μπικίνι. Θα έρθει η θρησκευτική αστυνομία σου πει τι σου κυρά μου να μην σε που το τύξω μέσα. Με το που πας να σηκωθείς εσύ θα έρθει ο Τούρκαλος που πάνε σου πει κάτσε κάτω ρε. Πας να μιλήσεις. Το βαρέσω, δεν μπορώ. Τι να βαρέσεις ρε. Κι να είναι άστα. Σε φάει μαύρη νύχτα να μου ψάχνω σε βρούνε τώρα. Άσε τώρα. Για την Τουρκία. Για Τουρκία θα μιλήσει τώρα. Εκπληκτικά μέρη και η Τούρκη, έτσι. Μικρά Ασία, εκεί κάτω όλα τα παράλια. Κάτσε να μας πούνε τώρα. Ναι. Εδώ αυτοί που έχουν να ασχοληθούν με το τουρισμό, που είναι και πιο κατάλληλοι. Με έκανες και έγινα λίγο κακός, νομίζω, ή μου φαίνεται. Είπα πράγματα που δεν θα έπρεπε να πω. Διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Ναι, γεια. Ναι. Λοιπόν, τον είδες τον Κογκολέζο. Τον είδα. Δεν μου λες. Αυτό να με το τσιμπήσει κουνούπι. Μπορεί να πάθει τέτοιο πράγμα εγκεφαλίτη ο Κογκολέζος. Το κουνούπι δεν θα υπάρχει, φίλε. Μαζί και η συνοικία τους όλοι μαζί. Για πες τι έγινε με αυτό που πήγε να πουλήσει λάστιχα στο Κονγκό. Τι ήταν. Πήγε ένας φίλος μου να πουλήσει λάστιχα στο Κονγκό, ρε φίλε. Τι λάστιχα. Λάστιχα αυτοκινήτων. Στο Κονγκό. Εκεί ξέρεις, δεν βάζουν καινούργια λάστιχα. Μεταχειρισμένα από εδώ από την Ελλάδα. Ναι. Τα πουλάνε στο Κονγκό, δεν έχουν δρόμους. Λοιπόν, μας ακούει και ο Κογκολέζος από εδώ. Λοιπόν, και πήγε στο φύλαρχο της περιοχής γιατί αυτός έπρεπε να δώσει άδεια. Για την καινούργια άδεια που πρέπει να βγάλει για το μαγαζί. Ναι. Τι είχαν να φάνε το μεσημέρι. Τι είχαν, βόα. Όχι. Τι. Κοτόπουλο. Έλα, εντάξει. Ναι. Του το βάζει το κοτόπουλο. Το τρώει και το φάγανε, ρε φίλε, μαζί με τα κόκαλα. Ναι, Κογκολέζο. Ήτανε. Για να πες το. Κάτσε να μας το πει. Τι είναι βέβαια, ρε παιδί. Έπαθε πολιτισμικό σοκ. Εσείς οδοντίατρο δεν έχετε εκεί. Για πες το. Φτερούγα, πώς τη τρως. Τι φτερούγα να φάω. Τι φτερούγα, ούτε μπούτι. Κάτσε να μάθουμε. Τι φτερούγα. Τη φτερούγα πώς τη τρως. Τι φτερούγα πώς τη τρως. Μαζί με τα κόκαλα όλα. Ποια κόκαλα. Τι είναι αυτά που λες. Εσύ τρως το κοτόπουλο με τα κόκαλα. Βέβαια, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Αλλά Παναγία μου. Θα μας τρελάνεις να πούμε από Κογκολέζο. Και το λέει. Κάτσε και το λέει. Κάτσε, τι άλλο τρώτε. Κάτσε. Εσύ φοβάσαι τα κουνούπια. Ναι. Ξέρεις ότι τα ευρωπαϊκά κουνούπια είναι ρασιστικά, είναι ρασιστές. Εγώ στο σπίτι μου που η γυναίκα μου είναι λευκή. Ναι.
Τα κουνούπια στο σπίτι, στο σαλόνι, εμένα πάντα κυνηγάνε. Κυνηγάνε εμένα. Κυνηγάνε και τα παιδιά μου που είναι μισά-μισά. Τη γυναίκα ποτέ δεν. Φυσικά, αφού ρίχνουν μέσα το κουρτούμι και ρουφάνε όσο θέλουν. Σήμερα παχύ-παχύ εκεί το φαντό. Ολόκληρο κτίριο, θα πούμε. Και του λέει ο μεταφραστή, του λέει: κοίταξε να δει, λεφάει το κοντόπουλο. Λέει: τα κόκαλα, πώ θα τα φάει, τα φάει, λέει: θα προσπαθεί. Αλλιώ δεν έχει λάθη να αγοράσει. Τέλο πάντων. Πάμε λοιπόν, στι γραμμέ. Να χαιρετήσουμε καταρχήν πρώτα απ' όλα τα παιδιά που μα ακούνε στο Λιτόχωρο. Στο Λιτόχωρο. Στη Λεπτοκαριά, συγγνώμη. Τεμπέληδε. Το Γιαννάκι, όχι, είναι συνεργείο αυτοκίνητο. Α, όχι, δεν είναι. Τελείω, ναι. Το παίρνω πίσω. Να τα χαιρετήσουμε εκεί πέρα, καλή υπομονή και καλή άδεια από εβδομάδα. Εύχομαι. Την άλλη εβδομάδα τεμπέληδε. Πάμε γραμμέ. Πάμε. Χαίρετε. Ναι, φίλε. Ναι. Έλα, εκτός από Νορβηγία. Νορβηγία, έτσι. Α, εξής και Νορβηγία, ρε φίλε. Ωραίος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, επειδή είχα στη Χανιώ την κρεβάτια εγώ επί 30 χρόνια, πριν φύγω για Νορβηγία. Ναι. Ό,τι βλέπεις με πινακίδα Βέλγιο, Ελβετία, ξέρω εγώ. Τουρκαλάδες είναι. Όχι, όχι, άκου να δεις τι γίνεται. Ειδικά Ελβετία, όταν έγινε το μπαμ στη Σερβία, ναι. Φύγανε χιλιάδες πρόσφυγες. Που ήταν πιτσιρίκια τότε, έτσι, 5, ναι. 10... Σερβόγγιφτοι είναι δηλαδή. Και τώρα είναι όλοι από Σερβία, από που διαλύθηκε η Σερβία. Κατάλαβα. Και γυρνάνε τώρα πίσω με ελβετικά διαβατήρια. Εντάξει, παιδί μου, αυτό δεν μας χαλάει. Σερβό, όχι, δεν μας χαλάει, δεν μας χαλάει βέβαια. Ναι. Εσύ τώρα, Νορβηγία, ρε φίλε, τι πήγες να κάνεις εκεί στην κατάθλιψη επάνω. Παντρεμένος είμαι 30 χρόνια με Νορβηγία. Πήγαμε στη Νορβηγία με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και μείναμε μυνιστικοί, δεν μπορούσαμε να φάμε τίποτα. Νορβηγίδα πήρε. Τι ακρίβεια είναι αυτή, ρε φίλε. Πέρασες καλά, ρε, με την Νορβηγίδα. Βέβαια. Αυτή. Ακόμα μαζί μας, ρε φίλε. Σόμπαρα. Ακόμα το Μάλμπουρο 15 ευρώ το έχουν το πακέτο. Ναι. Το έκοψα το τσιγάρο, ρε φίλε. Κάπνιζα τρία πακέτα, τέσσερα. Να πάρει τότε με τον ΠΑΟΚ που πήγαμε στο Όσλο. Λοιπόν, και πήρε να πάρει τρία πακέτα Μάλμπουρο. Του είπε, ξέρω εγώ, σε. Μπρούκλις. Πώς? Μπρούκλις το είδε. Ναι, Μπρούκλις, αλλά είχατε εσείς κάτι κολονομίσματα εκεί, πώς λεγότανε, να πούμε. Ρούπια. Κορώνες. Του ήρθε η κορώνα στο κεφάλι, να πούμε. 50 ευρώ ήθελε και πακέτο. Άσε, λέει, δεν θα καπνίσω. Και δεν πήραμε κανένα Ρώσο εδώ που τα πουλάνε. Πήγαμε να φάμε σε ένα fast food, ένα hamburger, 16 ευρώ, να πούμε, τον μπέργκερ. Ναι. Είναι κλάμα οι τιμές τους. Αλλά παίρνουν και φράγκα. Αλλά σόγα προς εσύ, τη βρήκε στην άκρη απάνω. Έτσι. Περίμενα να παίξει η ΑΕΚ με τη Ρόζεμπορκ, μας την έκανε η Σέλτικ. Τα βλέπαμε την ΑΕΚ από κοντά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα πας εκεί στη Σκωτία, θα φας την τζούσκα και θα γυρίσεις. Ναι. Ναι, καλά. Καλά. Να δούμε πόσα λεφτά θα πάρει ο Τίγρης τώρα που θα μείνει τα απέξω από το Champions League. Ναι. Εσύ μας την είπες. Γεια σου, αγόρι. Ραπτόπουλο, το σχόλιο ως άθεος για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ να πληρώνονται οι μούφτιδες της Θράκης με το μισθό και τη σύνταξη δικαστή από το ελληνικό κράτος. Ο 477. Οι μούφτιδες να φάνε κάτι φάπες που θέλουν και μισθό. Εγώ βρίζω τους παπάδες που παίρνουν μισθό να πάρουν και οι μούφτιδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κομμάτι, εντάξει, ψήφους θέλει. Εκεί στη ψηφίζει. Θράκη έχουμε τεράστιο. Ο μούφτης θα ψηφίσει τον κομμουνιστή. Δεν τους νοιάζει. Ένας άθεος, ναι, όταν είναι άθεος, ναι, είτε είναι μούφτης, είτε είναι καθολικός, είτε είναι. Είμαι ενάντια. Πώς το λένε, βουδιστής. Σου λέει, ρε φίλε, θα πληρωθεί. Δεν το ξεχωρίζει. Εσύ τώρα τι έχεις την εντύπωση ότι αν βάλεις έναν παπά δικό μας και ένα μούφτιο Τσίπρας θα ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος. Τι το νοιάζει. Και καλά θα κάνει. Να μην πληρώσει κανένα να είναι μαζί. Για τους πληρώσει όλους. Καλημέρα, ναι. Πάμε, ναι. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το να. Ατρομητάρα εδώ, δυστυχώς αποτύχαμε χθες. Τερματοφύλακας είναι αυτός, ρε, που έχετε στο δεύτερο δοκάρι. Στο δευτερόλεπτο. Μα δεύτερο δοκάρι. Μα δεύτερο δοκάρι εκεί να το φάει έτσι σχέδιο. Αυτό το φάει ο Πασχαλάκης, τρεις μήνες θα τον έχουν με τα όπλα, να πούμε. Πλάκα κάνεις. Εμείς δεν είμαστε τέτοια φάρα, εμείς είμαστε διαφορετικοί. Όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Ναι. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς ή ευτυχώς αποκλειστήκαμε. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βασιλακάκης από χαφ και να παίρνει αυτό εδώ το ταγάρι που έφαγε για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Απαράδεκτο. Μόλις μπήκε ο Βασιλακάκης μέσα, άλλαξε όλο το κέντρο του ατρομήτου. Κακός. Ο Βασιλακάκης. Κακός που δεν ξεκίνησε. Πώς, γιατί δεν το ξεκίνησε. Τώρα αυτά είναι εσωτερικά τώρα του προπονητή και των παιχτών. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα τι είχε στο μυαλό του. Και το γκολ κανονικό του Κουλούρη στο δεύτερο δοκάρι. Το γκολ του Κουλούρη δεν ήταν κανονικό. Κανονικότατο γκολ έβαλε ο. Έτσι δεν είναι. Πολύ καλό γκολ έβαλε. Εμένα πάντως. Μας ψηλό. Και δύσκολο γκολ. Και στο δεύτερο δοκάρι δυνατό παιδινοκουλούρης.
σηκώθηκε, έκανε κοντό, είναι τη βρήκε τέλος πάντων. Κανονικό γκολ ήταν. Τι. Εμένα πάντως... Κανονικό γκολ, αυτό είδε κι εσύ. Γιατί όλοι αυτό είδαμε εκτός από το διαιτητή που. Ναι, εγώ αυτό που επιθετικό θέλω να πω στο φίλο. Το τσαπατσούλι, το κάρβωσε πάλι. Κοίταξε, εγώ αυτό που θέλω να πω στον φίλο τον Τρόμητο που είναι από την Αθήνα. Ότι εμένα στο πρώτο παιχνίδι ο Κάναντι με ευνηδίασε αρνητικά. Φάνηκε ότι ευνηδιάστηκε. Δεν μπόρεσε ποτέ σε κανένα σημείο να ελέγξει το παιχνίδι. Η ομάδα βέβαια το γύρισε με προσωπικό τσαμπουκά, αλλά δεν περίμενα ότι ο Κάναντι θα κάνει τόσο άθλια, τόσο άθλιο στήσιμο ομάδος, και πέρα από αυτό δεν επενέβη σε κανένα σημείο. Ναι. Ενώ πέρσι μας είχε δώσει άλλα. Στο πρώτο παιχνίδι. Εκεί, τέσσερα, χάθηκε, ναι. Εκεί χάθηκε η πρόκριση του Ατρόμητου. Τέλος πάντων. Δυστυχώς έγινε ένα κακό παιχνίδι. Εκτός και δυστυχώς έμεινε και ο Αστέρας απ' έξω, ρε παιδιά, και είναι πρόβλημα στην ειδική βαθμολογία που κυνηγάμε όλοι. Αυτός τώρα ο Μανιάς τρώει μια κάρτα. Ναι. Ανοησία σκέτη. Κούραση ήταν. Τελείως. Ναι, μπορεί υπερπροσπάθεια. Κοίταξε, καμιά φορά εμείς απ' έξω με 50 χτύπους. Λέμε, μα είναι ανόητος, μα είναι βλάξ και τα λοιπά. Μα στους 160 σφιγμούς. Και εμείς όταν φτάσουμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν τα κάνουμε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν οξυγονώνεται το εγκέφαλο. Θα πρέπει να δικαιολογούμε και τον αθλητή, ο οποίος είναι στα όρια του κτλ. Είναι ανοησία όμως. Τώρα, είναι ανοησία. Είναι ανόητο φάουλ, δεν έπρεπε να γίνει, δεν είχε κανένα λόγο. Ήθελε να την ξανακερδίσει την μπάλα για να ξανακάνει επίθεση. Εντάξει, εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά δεν έπρεπε. Λίγο το πάθος, λίγο η υπερβολή, αλλά εμείς πάντως το 20 από. Αποκλειστήκαμε, εντάξει, γιατί παίξαμε, είμαστε καλύτεροι εχθές, πολύ καλύτεροι από αυτούς, οι οποίοι είχαν κλειστεί πίσω και μόνο διώχανε μπάλες και κάνανε καθυστερήσεις. Βρήκαμε τη λύση με τον γκολ εκεί του Μανούς στην κολάρα. Καλά, αλλά πόδια έχει. Η μπάλα είναι θηλυκιά, η μπάλα και έχει τρύπα. Ο Μανούσης, πώς το λένε, καλά ποδάρια, το θυμάμαι εγώ, ήμουν στην Τούμπα ένα μάτς καλοκαίρι. Και πολύ πέταξε καλό, δύο γκολ με σούτ έξω από την περιοχή. Τότε έπεσε στον Αιωλικό Μυτιλίνης, πώς τη λένε, Καλονί. Τράβηξε δύο σούτ έξω από την περιοχή στο Γάμα. Λέω καλά. Και εμάς μας έβαλε ένα τέτοιο. Καλά γκολ. Πόδια. Στον ΠΑΟΚ, δύο γκολ. Σε φιλικό. Καλά πόδια. Πολύ καλά πόδια. Ο Γλύκος ακόμα το θυμάται. Πολύ καλά το πόδια. Το πρόβλημα του Μανούς είναι ότι δεν είναι αθλητής. Είναι καλός σε μπούκες και τα λοιπά, αλλά δεν είναι αθλητής. Ούτε ο μπαμπάς του ήταν. Ναι. Έπαιζε στον Αιωλικό και στον Πανιόνιο, δεν έπαιζε. Μου θυμίζει ένα. Ψευτοσεντερφόρ παλιά σκοπή, α πούμε. Ναι. Αν τα λέμε, Ατρομητάρα. Να σε καλά. Χαρά, να ρε, μάγες, καλώς. Το κρίμα είναι ότι η Ελλάδα έχασε δύο ομάδες οι οποίες στη λίστα για να πάρουμε μια καλύτερη θέση χάθηκαν και οι αντίπαλοι μας έχουν μεγάλο υπέρ σε αυτό το κομμάτι, φίλε Κώστα. Τι να κάνουμε, οι επαρχιώτες είναι. Λυπάμαι ναι. Γι' αυτό. Ήταν υποδιέστερες ομάδες, πιστεύω, και από τις δύο. Και ο Ατρόμητος, νομίζω ότι ένας καλός Ατρόμητος δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από αυτή την απίθανη ομάδα η οποία βρέθηκε στον δρόμο του, αλλά και ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερο. Πάμε κόσμο, έλα φίλε. Ναι. 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 Καταρχήν πιστεύω ότι ο φίλος έχει υπερβέψει τον Γαλανό με τον Δάνη τον Κατρανίδη στην Αναδυομένη ή τον Κώστα τον Βουτσά στο Γαμπρό από το Λονδίνο. Γιατί δεν θυμάμαι την ώρα να έχει παίξει τον Γαλανό, να πω. Έχει παίξει Βαλσάμι με τον Γαλανό, στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Εγώ θυμάμαι τον Γαλανό με το να λήξει το αστείο κορίτσι, με την Πέτ Λιβανού να πούμε στα μαρτία της ομορφιάς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει. Από εκεί πέρα, καλά, εκεί ο Γαλανός δεν είχε πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Δηλαδή, ή το 69 ταινία, 68. Το 70 ήταν στο αστείο κορίτσι. Κοίταξε, αυτό που σου λέω είναι το πεθαίνω κάθε ξημέρωμα Μάρθα Καραγιάννη Καζάκος. Μάρθα η Βούρτσι. Η Μάρθα Βούρτσι περιμένει το καράβι να έρθει όπως περιμένουμε εμείς οι Παοξίδες να έρθει το τσάντερφορ. Το σέντερφορ, ναι, ναι. Ναι, να έρθει το καράβι να πούμε από το Παναμά. με το... Ναι, γυρίσει ναι, ο άντρας. Να πω και το άλλο ότι ο φίλος ο Νίκος πιστεύω πρέπει να είναι πολύ καλός πολιτής. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να πουλήσει και σε σκημό air condition. Διότι όταν ακούμε, ας πούμε, τον speaker το Σπυρόπουλο να λέει ότι μέχρι το 03 ακούγονται μόνο οι κρύοι Ελβετοί και αυτός τώρα μας λέει ότι φορούσαν μικρόφωνο να βούμε. Κοίταξε να δεις. Είσαι ωραίος, ρε φίλε. Απ' την άλλη θέλω να σε ρωτήσω το άλλο. Τι τουρκοραδιόφωνο είσαι. Απ' την άλλη επειδή είπες ότι ο πρόεδρος αγοράζει ό,τι υπάρχει. Μήπως έχει αγοράσει και την Οβάρτης, ας πούμε, γιατί έχει οικονομικά προβλήματα τώρα τελευταία. Μα θέλει ο Οβάρτης, μην καθόλου στην Οβάρτης να πούμε. Κοίταξε να δεις. Γιατί πολύ εύκολη την αντιπρόσωπη. Είναι λογικό εσύ που είσαι αριανός και έχεις μέσα την ίτρικα στο αίμα σου. Ναι. Είναι λογικό να θες να με υποβιβάσεις. Όχι. Απλά θέλω λίγο να πω ότι γίνεται. Είσαι λίγο αλαζόνας, ας πούμε, διότι να σου πω γιατί. Διότι όταν στα 100 χρόνια έχεις δύο πρωταθλήματα, ένα λιγότερο από τον Άρη, δεν μπορείς να υποτιμάς το ελληνικό πρωτάθλημα και να λες με θέλω την Ευρώπη. Θα πρέπει να λες θέλω να πάρω το πρωτάθλημα να φτάσω τον Άρη, να έχω πια. Και από εκεί πέρα, αφού καμπατζώσει το Europa, εντάξει. Άμα κάτσει και το Champions, ας πούμε, καλά είναι. Αλλά... Πάρκαρε λίγο να σου πω κάτι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, εμένα πέρα από κύρος,
που θα πάρω και θα περάσω τον Άρη και το κύπελο δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα σαν ομάδα. Γιατί δεν σου και στα λεφτά που ρίχνω, και στα λεφτά που ρίχνω, ανταπόδοση δεν θα έχω. Εγώ μπορεί όλοι οι παοξίδες να βγουν και να λένε πρωτάθλημα και κύπελο. Για μένα η μεγάλη διαφορά είναι να μπούμε στο Champions League. Γιατί αν μπούμε στο Champions League τα επόμενα 15 Άλλα, χρόνια, εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα το παίρνει αέρα. Ότι στο Champions League είναι πολύ πιο δύσκολο. Συμφωνώ. Από το να πάρει το λίγο πρωτάθλημα. Συμφωνώ. Το οποίο εγώ πιστεύω θα το πάρει κιόλα. Πρόσεξε. Αλλά στο τι λεφτά θα βγάλει εσύ σαν Άρης. Πρόσεξε λίγο. Εσύ σαν Άρης τώρα πες ότι παίρνει το πρωτάθλημα. Τι λεφτά θα βγάλει. Ποιος θα βγάλει. Και τι λεφτά πρέπει να δαπανίσει μια ομάδα για να πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα και την κέρδη θα έχει. Δεν έχει ανάγκη τώρα να βγάλει. Δεν έχει σημασία αν είναι Ιβάν Σαββίδης. Όταν εσύ σαν Άρης, για να μιλήσουμε για τον Άρη, όταν εσύ σαν Άρης θέλεις να χτυπήσεις το ελληνικό πρωτάθλημα ή να μείνει Super League, πρέπει να κάνεις την υπέρβαση. Η υπέρβαση σημαίνει ότι στα ταμεία του Άρη θα υπάρχει τρύπα. Έχει πει ο Κώστας, ας πούμε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι βρίσκεται ο Κόνης από πίσω. Και ο Κόνης είναι, σε λέει, άμα είναι ο Κόνης από πίσω, μήπως αυτοί οι παίκτες δικοπανίσουν. Θυμάστε κάποτε με Αμπορόσο, Αμπρίο και Πρασιά. Ναι, πώς το θυμάμαι. Χαρακτηριστικά το θυμάμαι, βέβαια. Και βουλιάξε το δρόμο και δικοπανίσανε. Γιατί τους πληρώσανε. Φυσικά. Σε λέει, μήπως είναι κανένας Κόνης από πίσω. Γι' αυτό ο Κόνης είναι. Κοιτάξτε, με τον Άρη πάντα υποψιασμένος πρέπει να είσαι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο στόχος. Άντε ρε, πάντα κάνα διαρκεία που πήρε ο Καρυπίδης 4-5 παίκτες. Και κάνει μια ομάδα και να τη σώσει την κατηγορία. Για μένα πάντως, σαν αντίπαλο, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Κόντης είχε κάνει την καλύτερη ομάδα στον Άρη. Και την ξανακάνει. Τώρα από εκεί και πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα. Εάν δεν κρατήθηκαν οικονομικά σωστά, αυτό δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι. Άφησε, αμαρτυρία. Εγώ θυμάμαι τον Άρη της Ατλέτικο. Τώρα εσείς τι λέτε, δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τον Άρη της Ατλέτικο. Εγώ θυμάμαι τον Άρη με Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ο Μαδάρα. Λοιπόν, 4-4-2 με Ρόμβο. Εγώ το θυμάμαι με Έκτορ. Σαούρ, σούπερ. Κώστα, κοίτα να βρείτε και κάνα για το βράδυ να μου, γιατί από εδώ του σταμάτησε εσύ όλοι οι άλλοι να μην μας κάνουν να κοιμόμαστε να είναι πολύ υποθέστεροι. Εντάξει, δεν είναι ζωντανοί. Δεν προπονούνται 35 χρόνια κάθε μέρα να πούμε βάρη τρέξιμο box και κολύμπια και τέτοια. Καπνίζουν, πίνουν. Εντάξει, δόχι όλοι. Ο Βρανάς εμένα μου αρέσει. Κωστή, εγώ ψηφίζω Βρανά. Θα σου πω κάτι για αυτό που λες. Όταν μια ελληνική ταινία την παίζει ο Χατζηχρήστος, έτσι, στο Ζήκο, και βάλεις μετά να την παίξει ένας άλλος, πάλι μεγάλος ηθοποιός, πάλι δεν μπορεί να συγκριθεί, ρε φίλε. Εσύ τώρα, με όποιος και να συγκριθείς, δεν μπορείς να συγκριθείς. Έτσι είναι. Είναι άδικο να συγκριθείς. Συμφωνώ με τον φίλο τον Νίκο να πούμε. Κατάλαβες. Δεν γίνεται. Το βράδυ, ρε παιδιά, ή να νουρίζεσαι, ή πετάγεις από το κρεβάτι και λες την κουφάλα πάνω τον πλακώσω. Ένα από τα δύο μέσο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πρέπει να βρούμε το μέσο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Αυτό δεν είναι το σωστό. Σωστό είναι. Ή που θα κοιμάται ο άλλος, ή που θα τσιτώνεται. Εγώ που ήμουν φίλος σου, καμιά φορά που σε έβαζα να ακούσω, με νευρίαζες και με τσιτώνες τα νεύρα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε. Είδες. Και σε ξέρω και με ξέρεις. Φαντάσου. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστά. Νάτος. Έλα. Και χαιρετώ και το φιλαράκι από δίπλα. Γεια σου, παλικάρι μου. Επιτοπλίστων αυτή λίγο γρήγορα, γιατί θέλω να πω ένα σοβαρό. Επιτοπλίστων αυτή με τα ελβετικά, να του ξέρετε, είναι Κωσοβάρη και Βοσνία Ζερκοβίνη. Αυτούς πήραν τότε πρόσφυγες επάνω. Ναι. Αλμπάν πολύ από πάνω που ήταν. Έλα. Δεύτερον, στην Νορβηγία δεν κερνάμε ποτέ τσιγάρο και μπύρα. Τράκη δεν έχει. Ούτε κερνάμε μπύρες στην Νορβηγία. Ο καθένας για την πάρτι του. Πόσο έχει μια μπύρα, ρε φίλε, στην Νορβηγία. Πόσο έχει. Πόσο έχει, 7 ευρώ κοντά, 6,5 ευρώ. Ευρώ, ρε φίλε, μια μπύρα, ρε φίλε. Δεν τον λες το διπλανό. Αυτή την πίνει σαν ουίσκι, ρε. Τι ουίσκι, ρε. Τι σαν ουίσκι, ρε Κώστα. Την κοιτάς να πούμε και σκέφτεσαι δεύτερη τζούρα τώρα. Τι ουίσκι τώρα. Ελάτε εδώ στην Ελλάδα να πιείτε καμιά βερχίνα να πούμε. Καλή. Λοιπόν, όσο για τον ελληνικό τουρισμό, Κώστα, λοιπόν, άμα δεν τους φύγει η νοοτροπία της Πασοκύλας από μέσα τους, τον Έλληνα ξενοδόχο, αυτό το τυχοδιοκτισμό, το πονηρό, το βρώμικο, το πασόκικο που έχουν και το ρατσισμό που βγάζουν απέναντι στον Έλληνα, αν δεν το τελειώσουν αυτό, θα τελειώσουν σύντομα. Προειδοποιώ, είναι έτοιμο. Εγώ πάω, ρε φίλε, πάνω στο θησίρο, 100 τόσα ευρώ το δωμάτιο, και λέει το σκυλάκι, λέει, μήπως να το προσέξετε, λέω, δεν προσέχω το σκυλάκι, λέω. Το σκυλάκι θα κάνει κάκα στο δωμάτιο, θα χέζει, θα κατουράει, θα πίνει και θα τρώει. Με αυτά που δίνω εγώ εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο. Άντε, μπράβο. Το σκυλάκι. Έτσι. Άντε, μη σου κάνω έρωτα, κάνει ένα άγιο, τη λέω. Την είπα κάτι χοντρό να πούμε. Ναι. Γιατί Κώστα, βγαίνει ένας κοινωνικός ρατσισμός, ξέρεις, απέναντι στον Έλληνα. Ξέρεις, αυτά είναι απομινάρια από τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια. Ναι, φυσικά. Είναι απομινάρια αυτό.
Τέλος πάντων, και ήθελα να σου τελειώσω ένα, να μην καθυστερώ κιόλας, γιατί έχεις ωραίο να αναλύει από δίπλα και μ' αρέσει. Λοιπόν, πες αυτόν που πήρε το πρωί από το ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι βοηθήσαν οι πρόσφυγες. Ναι, μου λέει πως. Τι έχεις να πεις, λέει, που οι πρόσφυγες στηρίζουν. Αυτός ανήκει στο συνασπισμό ριζικής αποτρίχωσης, πες τον. Λοιπόν, γιατί η ΜΚΟ, αυτές οι ΜΚΟ, γιατί ήμουν με δύο πασοκομούριδες το Σαββατοκύριακο και οι κόρες τους δουλεύουν στη Διεθνή Αμνηστία με φράγκα και εκμεταλλεύονται αυτούς επάνω στη δουλειά. Αυτά να τα πάνε να πει, άντε μπράβο λίγο παρακάτω, πες τον. Αυτό λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ τον πρωινό, μάλιστα. Αυτά λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ τον πρωινό. Και να είστε καλά και δύναμη, παιδιά. Να είμαστε γερά και δυνατά. Ωραίος ο φίλος. Πάμε πολύ γεράκι μας. Επόμενος, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς. Να ρωτήσω κάτι, ρε φιλαράκι, δεν αναφέρθηκες καθόλου εσύ σε αυτό που σε είπε προχθές, ότι θα πάνε ο παδί του ΠΑΟΚ και θα πάνε τρία γκολάκια και θα σκύβουν το κεφάλι και να δούμε πώς θα έρθουν με αυτά τα χιλιόμετρα που θα κάνουν. Ο Μάνος το είπε. Το είδες εσύ μόνος σου, δεν σου είπα. Και το είπε, και τι έγινε δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ρε, κατάπιε τη γλώσσα του άλλου. Όμως, ότι ξέρεις κάτι, αυτή είναι ομάδα που περπατάει και κάνει περίπατο. Εμείς δεν έχουμε φορέσει ρεζέρβες από πλατοφόρμες και τραχτερούλια μικρά. Ναι. Δεν θα φτάσουμε ποτέ να κάνουμε αυτό το επίπεδο, να φορτώνουμε μπάλες άχυρο και χόρτα να τα πηγαίνουμε στα διπλανά χωριά. Ωραία, τέλος, πάει. Βρήκαμε ένα απλά, καλά μας ήρθε, μας έκατσε αυτός ο πρόεδρος που, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και μια ομάδα, καλά, γραμή, κάτι παίχτης... για να παίζει, δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά που έκανε ο παίχτης με το λίγο που τον έχει βάλει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν το σβερκώσαν αυτό, μη στεναχωριέσαι. Τι έκανε, μωρέ, σας είπα εγώ, αυτός είναι κοντόμυαλος. Τι έκανε ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά είναι αφελός και κοντό. Τον έπιασα εγώ αμέσως από την πρώτη στιγμή. Ξέρεις τι έκανε ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά με το που πήγε μέσα, επειδή είχε όρεξη να παίξει το παιδί, άρχισε να κάνει τσιλικάκια. Καλά έκανε. Τρία καλά έκανε. Ναι. Πρόσεξε όμως. Ναι. Στο πρώτο τσιλικάκι που κάνει και δίνει στον Ουάρντα, έρχεται ο άλλος και τον παίρνει με τις καρδιές στον Ουάρντα. Ναι. Και το ρίχνει τον Πιλενελίκη ο Ρουμάνος και του λέει ήρεμα, γιατί στο 90 μου κάνει τσιλικάκι, θα φας κανένα τάκλι στο γόνατο και θα χάσουμε κανένα παίχτη από το πουθενά. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δηλαδή ο προπονητής πρέπει να έχει εκείνο την ώρα κρύο αίμα. Ναι, κοίταξε να δεις, το ΠΑΟΚ έχει τουλάχιστον, θα παρακαλάνε αυτοί οι παίκτες να δούμε ποιος θα μπει μέσα, γιατί έχει πολλά άτομα για να περιμένουν. Γίνεται αγώνας μεγάλος στην ομάδα, ποιος θα μπει μέσα, ναι. Και αυτοί οι δυο παίκτες τώρα, ο ένας βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλλον θα κλείσει κατά 99,9 ωραία, που έχει έρθει εδώ πέρα. Και ο άλλος ο ένας που θα έρθει αύριο μεθαύριο, τουλάχιστον εγώ βλέπω την Τετάρτη ότι θα κάνουμε περίπατο. Περίπατο δεν υπάρχει στο Champions League. Υπάρχει αγώνα, μην λέτε για περίπατος. Όταν παίζει Champions League, δεν υπάρχει περίπατο. Είδε ο Γύρτος στη γενιά του και να βγάλει σκάλια. Δεν υπάρχει περίπατος στην Ευρώπη. Δεν θα κάνουμε, δηλαδή περίπατο όταν λέμε, δεν θα βάλουμε 5 γκολ και τέτοια πράγματα. Θα πάρουμε μια νίκη σοβαρή που θα πάμε πάνω στη Μόσχα και θα παίξουμε ένα σοβαρό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά κάνουν ένα τεράστιο αγώνα μέσα στη Μεσύμβρια. Σπάνε τα πόδια τους στα κεφάλια τους, καταπονούνται και προσπαθούν να γίνουν παίχτες του Champions League. Όπως επίσης και ο κόσμος, πολύ σωστά το λες. Και ο κόσμος έχει κάνει ένα αγώνα που κόβει χιλιόμετρα, γιατί τα έχω περπατήσει. Έτσι. Και μπράβο τους. Και αυτά είναι τα συγχαρητήρια και καλά έκαναν οι παίχτες που πήγαν όλοι και χειροκρότησαν αυτόν τον κόσμο που ακολουθάνε αυτή την ομάδα και αυτό το σήμα που λέγεται ΠΑΟΚ. Τα λέμε. Άλλο να είσαι ο Πέλκας του Champions League και άλλο να είσαι ο Πέλκας του ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ αν ήμουν παίκτης, μετά από κάθε μάτς, δεν χαιρέταγα κανένα κόσμο. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Σου δίνει δύναμη, ρε Κώστα. Όχι, μην το λες αυτό. Θα σου πω γιατί. Γιατί? Γιατί στη στραβή μου θα με βρίζουν. Ναι. Στην καλή μου θα με χειροκροτάνε. Εγώ δεν είτε το χαιρετήσω, είτε δεν το χαιρετήσω. Εγώ δεν είμαι από αυτό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν και οι προβατοποιημένοι. Αυτόν όταν θα καταλάβει. Δεν μιλάω για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όταν θα καταλάβει ο κόσμος ότι έκανες τον αγώνα σου και ο άλλος ήταν ανώτερος από σένα, δεν θα σε κράξει. Θα σε κράξει όταν τον κοροϊδεύεις. Όταν δεν παίζεις, όταν βγάζεις ξυνήλα όπως έβγαλε ο Καντουρί πέρσι, λοιπόν κάτι τέτοια. Λες. Άμα σε δει να σπάς κεφάλια, να σπάς πόδια, να δίνεις 100%, τι να πούμε δηλαδή. Λιμιούς θέλετε. Ε, βέβαια. Τελείως. Δηλαδή μπορώ εγώ να πω τίποτα για το παιδί. Ναι. Πάμε κόσμο, ναι. Πάμε, ναι. Ποιος είναι? Εσύ είσαι. Ωραία. Πόσο έχει το εισιτήριο για τον ΠΑΟΚ σήμερα?
Τι εννοείς πόσο έχει, πόσα λεφτά έχει. Ναι, ναι. Ανάλογα σε τι θύρα θα πας. Άμα είσαι φτωχός, με ο 15. Ο διαγωνισμός για πόσο είναι. Α, για τη θύρα δεν ξέρουμε. Μάλλον θύρα 7-8 πρέπει να είναι. Ρε παιδιά. Δεν μου είπα. Όλοι, κάνουν, όλοι τα κάνουν συναυλίες, θέατρα, δίνουν δύο προσκλήσεις έτσι. Εσείς όλοι κάνετε διαγωνισμό. Ναι, λέει ο φίλος ότι στο Zoo Radio που βγαίνει πρώτο χαρίζουν προσκλήσεις. Ναι. Εσύ... Όχι, εσύ είπες. Σιγά, μη, έχει δίκιο. Πριν δική ώρα κάνεις διαγωνισμό. Έχεις δίκιο, διαγωνισμό με είπα να κάνω. Τι να κάνω, εγώ να το χαρίσω από μόνος μου δεν γίνεται. Έχεις δίκιο. Είσαι μέσα στο σύστημα κι εσύ. Είμαι συστημικό. Για να το πάρει κάποιο, πώς θα γίνει δηλαδή, πώς προτείνεις εσύ να γίνει. Να στήσουμε τη δικιά μας, τη δικιά σου άποψη. Να στήσουμε την κλήρωση. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια άποψη καλύτερη. Δεν προτείνω τίποτα. Απλώς εγώ βλέπω, ας πούμε, και συναυλίες και θέατρα δίνουν και διπλές προσκλήσεις. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Πώς θα βάλουμε σειρά προτεραιότητας όμως εδώ, για. Γι' αυτό ο Ζου μας περνάει, ρε. Από παντού να τα πάρει ο σταθμός. Έχετε. Κάθε μισή ώρα διαφημίσεις. Ναι. Μετά κάνετε διαφήμιση και το σπόσορα. Ναι. Πριν και μετά. Ναι. Έλεος. Ναι, αλλά έχω ωραία, τώρα έχω 5 εισιτήρια. Περίμενε. Έχω 5 εισιτήρια εγώ. Σε ποιον να τα πρωτοδώσω. Εσύ είσαι. Άστο να το πει. Ναι. Διαμαρτύρεται γιατί πρέπει να τα χαρίσουμε. Αλλά κάνει, αλλά μας είναι μόνιμος εκεί. Ναι, είναι μόνιμος αυτός. Είναι του συστήματος εδώ. Ναι, δεν ναι, αλλά πώς θα τα δώσω. Ποιον να διαλέξω να τα δώσω. Αυτό λέμε. Έτσι, αγόρι μου. Έτσι, οι δύο πρώτοι. Α, οι δύο πρώτοι. Οι δύο πρώτοι. Θα γίνει σκοτώ. Ναι, αλλά οι δύο πρώτοι και άμα κάνω εγώ μαγκιά και τα δώσω στο φίλο μου. Εντάξει, θα γίνει μια φορά. Ναι. Ναι, άμα έχει τον κόκκινο εδώ, μπορεί να το δώσει στο φίλο του. Καταλάβει. Ναι, κλείσει. Ναι, εντάξει. Δικαίω διαμαρτύρεσαι. Πελάτη είναι, διαμαρτύρεται, έχει δίκιο. Τελείωσε. Αν τα ακούσει πάνω ο πλοίαρχο να βάλει. Ό,τι ακούει ο πλοίαρχο τα ακούει. Φύγαμε επόμενη. Αν ήμουν πλοίαρχο αυτό, τον έστελνα τζάμπα στην Τούμπα. Ναι. Έτσι γουστάρω, επειδή αγαπάει το ραδιόφωνο. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη. Να τον πάρει στη σουίτα ο πλοίαρχο. Να τον πάρει στη σουίτα. Έλα, φίλε. Έχει σουίτα ο πλοίαρχο. Αλλά τι πλοίαρχο είναι. Έλα, φίλε. Τα πε αυτά. Χάκου λέει. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Α μιλήσουμε λίγο για το κέντρο του ΠΑΟΚ, αν πούμε. Για το κέντρο. Φίλε μη, γιατί είναι μια δύσκολη υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε Μαωρίτσιο, ο οποίος συνδέει επίθεση, άμυνα, αριστουργηματικά έχει θέση κουτί αυτή την περίοδο. Ναι. Έχουμε τον Κάνιας που την έχει δει Μίκλαντ. Ναι. Ένα περίεργο Μίκλαντ. Μπράβο ρε φίλε, αυτό με είχε περάσει λοιπόν, το μυαλό. Έχει μου λένε, ο οποίος δεν τον έχουμε δει ποτέ, έχουμε ένα Χαρίση, ο οποίος έχουν μιλήσει για τα καλύτερα στην προετοιμασία. Ναι. Και πας και μου παίρνεις 32χρονο. 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. 5 εκατομμύρια 32 χρονών, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία σε ζώνη. Και τον οποίο θα έπρεπε να διαπραγματευτείς, να του δώσεις πολύ λιγότερα γιατί σε έκανε ζάρτ ένα μήνα λοιπόν, τώρα. Σωστό ή λάθος η κίνηση. Λάθος. Σωστή. Ούτε καν. Αν δεν μπορείς να δεις το ποδόσφαιρο του σήμερα, τι λες λάθος. Αν μπορείς να το δεις, τη βλέπεις σωστή. Είναι μια κίνηση marketing. Ούτε φανέλες θα πουλήσει, ούτε ο κόσμος θα αεροπλάνο. Ποιο είναι το marketing για να μάθω. Το marketing ποιο είναι. Όταν μπορείς και φέρνεις έναν από τους τρεις καλύτερους ελεύθερους παίκτες που υπάρχουν διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά. Mm. Όταν μπορείς και δίνεις τέτοια συμβόλαια σε ένα 32χρονο. Αυτό εδώ το πράγμα. Θα ήταν επιτυχία με αυτά τα λεφτά να φέρει τον Νάτχο. Να, το ίδιο τώρα... πράγμα είναι ο Νάτχο. Δεν το ίδιο πράγμα. Δεν το ίδιο πράγμα. Χάσαμε την ευκαιρία τη μεγάλη με τον Νάτχο. Με τα ίδια λεφτά, άμα είσαι μάγκας, πάρε το 30χρονο, 2,5 χρόνια πιο μικρό Νάτχο. Και αυτός ελεύθερος. Το Βένερμπλουμ δεν το παίρνεις για τα τρεξίματά του. Το παίρνεις για το ξύλο που δίνει και για τη δυναμική που έχει. Είναι ένας aggressive. Είναι ένας aggressive. Ένα τεχνητικό του αδύναμο. 5 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Για 3 χρόνια να δώσω σε ένα ξυλοκόπο που θα δέρνει και που του χρόνου δεν θα ξέρω να παθαίνει σαν το Βιερίνη Αθλάσης. Τι παραδώστα. Λοιπόν, ακούστε, τώρα. Ένα μήνα με δουλεύει τώρα. Ακούστε λίγο. Τι παρατηρήθηκε. Παρατηρήθηκε ότι ο Κάνιας στα προηγούμενα παιχνίδια, επειδή δεν μπορούσε να καλύψει πράγματα, να κλείσουμε κιόλας, ναι, λοιπόν να το πω σύντομα, χρειάζεται δίπλα του ο Μαωρίτσιο έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά. Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε το Μαωρίτσιο αντί να παίζει μέτωπο με τον ξένο τερματοφύλακα, παίζει με τον Πασχαλάκη. Διάλειμμα. Μπρουσούζι, τις έριξες τις γραμμές όλες. Καταρχήν πρωτού συνεχίσουμε να πούμε ότι το κέντρο είναι ελεύθερο για 20 λεπτά. 25 λεπτά. Ναι. Αυτό που έχουμε να πούμε και είναι στανταράκι, ίσως να είναι λίγο δυσάρεστο για κάποιους. Ναι. Από πληροφορίες που έχουμε, ο Βιερίνια θα μπορέσει ίσως να παίξει μόνο μέσα στη Ρωσία. Ίσως. Το παιχνίδι δηλαδή της Τετάρτης το χάνει 100%. Οπότε με ποιον θα παίξει εκεί πέρα τώρα. Οπότε εκεί πέρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Παίζει και ο Κίτσιου μέσα.
Κίτσιο ένα. Παίζουν και διάφοροι. Ο Κίτσιο να παίξει, ας πούμε, αριστερό μπακ. Ναι. Αντί του Κρέσπο. Ναι. Και ο Κρέσπο να παίξει στόπερ ή να μείνει έξω. Να μείνει... Έχει θέματα τώρα. Να μείνει έξω, μπορεί να παίξει 3-5-2, δεν ξέρω τι θα σκεφτεί. Και θα πει ο άλλος να βάλω τον Κίτσιο και να δουλέψει στον Κρέσπο. Ναι. Ναι. Δύσκολη. Θέλω ανεβάσματα ο Κρέσπο. Ο Βιερίνια, ναι, επειδή σου είπα και πάλι, το 40% της ομάδας περνάει από τα πόδια του, είναι δύσκολο που είναι αυτή τη στιγμή έξω. Πόσο χρόνο είναι η Βιερίνια? 31. Τι 31? 31 ετών. Και πώς είναι 31? 31 είναι. Άμα πέθαινε σήμερα, χτύπα ξύλο, 31 θα έγραφε το κυκλιό. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, χτύπα ξύλο. Τι να πω. Λοιπόν, ωραία. Πάμε κόσμο, ναι. Πάμε. Πάμε τι. Ναι. Τι, μάλιστα. Πάμε γρήγορα, βολίδα. Βολίδα, ναι. Ταχύτης. Καλά, εγώ είμαι. Ναι, ρε φίλε, μπράβο, γρήγορα μπήκες. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσου. Ο Τάσος. Από Σουηδία, από τώρα είμαι Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, ρε, όλο. Τάσος. Τι γίνεται, μπράβο, ρε Τάσο. Καλά που ανακαλύφθηκε. Καλά που ανακαλύφθηκε το ίντερνετ, το Facebook και αυτά. Στοχόλμη. Διότι μέχρι το Λιτόχωρο θα μας ακούγαν, φίλε. Καλά, Στοχόλμη. Εγώ σας ακούω 15 χρόνια, αραπέ. Έχω 10 μήνες. Ρε φίλε, αυτή τη συννεφιά της Σουηδίας πώς την αντέχει. Τι ωραία που είναι. Νορβηγία, Σουηδία. Πάνω 3 μήνες είχε ήλιο και 30 βαθμούς. Φανταστικός καιρός, φίλε. Είναι φανταστικό. Έχω 2 εβδομάδες κάθε μέρα βρέχει, να πούμε. Και εδώ είναι ωραία, βρέχει. Αυτό που δεν αντέχω στη Σουηδία, ρε φίλε, είναι η κατάθλιψη εκεί με τα χιόνια και με αυτά και τα Volvo τα αυτοκίνητα, ρε φίλε. Εγώ αυτό που δεν αντέχω εδώ πέρα είναι η μιζέρια και η αφραγκία. Πάνε να δεις εκεί στη Χαλκιδική τη μιζέρια. Ενώ υπάρχει. Εδώ, πάνε εκεί, εκεί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη να δεις τι αφραγκία υπάρχει. Πάντως σε πάω πολύ εσένα να πούμε, τα λες πολύ καλά. Κωστή να το φέρνεις αυτό, να είναι πολύ καλό. Το φέρω, Νίκο με λένε, Νίκο. Νίκο, ναι. Συγγνώμη, είμαι φίλος του, δεν είμαι... Συγγνώμη, Νίκο. Ναι. Με τον Μπίσεσβα τι γίνεται, ρε παιδιά? Τώρα θα σου έλεγα τι γίνεται με τον Μπίσεσβα, αλλά δεν με αφήνει ο Κώστας να τα πω. Τι, πες τα. Όχι, δεν τα λέω. Τι έγινε? Θα μας κυνηγάει ο πλοίαρχος, άστο. Όχι. Τι όχι, τα λέμε ή δεν τα λέμε? Πες τα απ' έξω, απ' έξω. Απ' έξω, απ' έξω. Όταν είσαι ένας βασικός ποδοσφαιριστής και η ομάδα υπολογίζει σε σένα, ναι, θα πρέπει να είσαι 100% επαγγελματίας. Ωραία. Αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. Για τον Μπίσεσβαρ όλα αυτά. Για τον Μπίσεσβαρ. Τα μισά είπε. Τον Ενρίκε γιατί τον αφήσα να φύγει? Απάντα. Εγώ θα τα πω. Τι, εσύ έχεις Αΐρη, έχεις Πετροτό εδώ να λέει. Εσύ γιατί? Για μένα είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Παίζει ένα ποδόσφαιρο αλάνας, δεν μπαίνει σε τακτικές. Μπορεί σε ένα παιχνίδι που το χάνει ένα 2-0 να μπει μέσα και να το γυρίσει μόνος του. Έχει αυτή τη φελάδα. Αλλά δεν μπορεί να μπει σε καλούπι που θα του πει ο προπονητής, κάτσε πίσω, μπες μπροστά, μάρκαρε εδώ, μάρκαρε εκεί. Τέτοια με τον Ερίκε δεν έχει. Μάλιστα. Γνώμη μου είναι πολύ καλύτερος από τον Γουάρντα. Ποιος? Ο Ερίκε. Έχουν το ίδιο, είναι τρελά άλογα και τα δυο. Είναι μπερδεμένοι και οι δυο. Τρελά. Πήραν και ένα άλλο μπερδεμένο, το Ζαμπά, τρεις μπερδεμένοι. Όσο για τον Βαν Μπλουμ. Ναι. Επειδή ήμουν πάνω όταν συζητιότανε. Ναι. Δουλεύω ταξί πάνω, Νίκο, να ξέρεις. Ναι, ταξιτζής. Ναι, ναι, ναι. Και ωραία, ρωτούσα συνέχεια όταν βγήκε η πληροφορία, μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι. Μπορεί να σου κάνει ένα μάτς να βγάλει μάτια. Ναι. Αλλά είναι επιρρυπής στην κόκκινη. Δηλαδή ναι, θα σου κάνει ένα μάτς και θα είναι 3-6. Κοίταξε, κοίταξε. Είναι σκληρός. Αν έχει τους διαιτητές τις πόρνες αυτές ο Σαββίδης και τους έχει τακτοποιημένους. Άντε, καλά. Πάλι άρχισες να τα ακούν οι Αθηναίοι να μας λένε πάλι τα δικά τους. Καλά, γιατί ρε φίλε. Και πρωταθλητή να δώσει την ΑΕΚ. Γιατί ρε φίλε, δεν θες να έχεις διαιτησίες, να έχεις ομάδα. Όχι, δεν θέλω ρε να έχω διαιτησίες. Θες Καζαντζίδη να χάνεις. Θες να είσαι χαμένος, μάλιστα. Και να τις έχω δεν χρειάζεται να τα ξέρω. Χρειάζεται το ΠΑΟΚ τώρα με αυτή την ομάδα διαιτησία. Πώς δεν χρειάζεται. Καλά, εντάξει. Μάλιστα. Τα λέμε. Γεια σου. Ένα τελευταίο, επειδή καλούς... τους έχω φίλους στο Instagram. Α, μάνε ρε φίλε, με τα Instagram. Το Βέρμπλουμ και τη γυναίκα του, τη Μίνα. Μίνα. Ήτανε σε ένα νησί της Σουηδίας, δύο νησιά έχουμε όλο και όλο πάνω. Ναι. Ήταν εκεί διακοπές. Ναι. Έχει νησί η Σουηδία, ρε φίλε. Πού το βρήκε το νησί? Πού το βρήκε αυτό το νησί? Τι κολονίζει, κανένα Αλκατράς θα είναι, ρε φίλε. Το Κότλαντ έχει. Ποιο Κότλαντ, ρε φίλε. Μίνα τη λένε τη γυναίκα του Βέρμπλουμ. Μίνα. Μίνα, ναι. Το βλέπω τον Πετροτό να ασχολείται με την Μίνα. Κλείσε! Και ένα τελευταίο, το επίθετο του, ναι, Μπλούμα στα σουηδικά είναι λουλούδι. Λουλούδι! Α, λουλούδι! Ναι. Του Ισπαχάν. Βαν Μπλουμ είναι το... Τέτοιους παίκτες κλείσε, τέτοιους παίκτες θέλεις όταν έχεις τη διαιτησία μαζί σου. Οπότε ναι, είναι εντάξει. Οπότε εντάξει είμαστε. Ποιος να έχει το βρε γλυκό μου κουμπαράκι? Νάτχο. Μου.
κουμπαράκι μου, ναι, λέει. Ναι, ο Κουλιανός. Ο Κουλιανός. Ο Σουηδός θέλει δύο νάτκο για πρωινό. Φίλε, λευκός ανθρωποφάγος είναι. Λάθος. Άκουσα καλά όμως, λέει, λες καλά λόγια για το Λιμιό. Χαχα, φιλιά στον Νικόλα. Λοιπόν, σ' ακούω από το τέταρτο πόδι της Χαλκιδικής. Καλά, πούλησε τη Σκοτίνα και πήγε στο τέταρτο πόδι της Χαλκιδικής. Πού έχει η Χαλκιδική τέταρτο πόδι? Τη Σκοτίνα. Τι να σε κάνω. Πάμε στους. Πάρε και αυτόν, έξι τελευταίος για σήμερα. Ο Νάτχο είναι σκυλί της Ιερουσαλήμ. Είναι. Σαν το Βέλμπρουμ. Είναι. Αλλά είναι και ποιοτικός, να κατεβάσει μπάλα, να σπάσει. Να σκοράρει, να μπει μέσα. Να σκοράρει. Ναι. Νάτχο. Άρε καψούρα. Δηλαδή, ένας καλός Βέλμπρουμ με ένα καλό Νάτχο. Δεν τα συζητώ. Έτσι. Και ένα Μαουρίσιο, μια τριάδα. Άστο. Με 10 βαθμούς το πρωτάθλημα. Ψάχνεστε. Μα εκεί είναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ψάχνουμε την τελειότητα κι εμείς τώρα. Ψάχνουμε, ρε φίλε. Ψάχνουμε το τέλειο. Ναι, αλλά πέρασε από εμάς. Τον είχαμε. Πάμε γραμμές. Φωνάζει εδώ ο Στέλιος Ρόκος. Ο Τζον Γουέιν. Έλα, φίλε, ναι, έκτος από το τέλος, μάλιστα. Έκτος. Ναι. Εδώ δεν έχει παράδειγμα. Εσείς μιλάτε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα, να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε, μια παρατήρηση σε σένα και μία στο παλικάρι που είναι δίπλα. Ναι. Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, ο καθένας βγαίνει και λέει για το Βέρνμπλουμ, για το πόσο θα στοιχήθηκε 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια κτλ. Ναι. Η δουλειά του φίλαθλου του ΠΑΟΚ ή του οπαδού, ακόμα και η δικιά σου που είναι ένας παραγωγός κτλ., δεν είναι οικονομολόγος, ούτε θα ματώσει η δικιά μας η τσέπη, αν θα το πάρει το Βέρμπλουμ ο Ιβάν 5 εκατομμύρια, 10 ή 100. Εσύ το λες αυτό? Εγώ το λέω αυτό, να. Ωραία, να θα σου απαντήσω με... Ας τον ολοκληρώσει. Όχι, ωραία το λέει. Ναι, και αυτό, αυτό θα ίσχυε πολύ σωστά όταν το λέει, αλλά 15 και 20 χρόνια να μην έβγαινε να φωνάζει το Βενιζέλο σβή στα χρέη και κάνει τα χρέη και πάγω στα χρέη. Όχι. Πάμε παρακάτω. Και 17 χρόνια ρύθμισε τα χρέη και κάνει τα χρέη. Και πάμε παρακάτω. Χρέη, ναι. Και άνοιξε τράπεζες, πες και... όλα, εγώ δεν έχω αυτό θα ίσχυε αν δεν τα περνούσαμε όλα αυτά. Ωραία, τα περάσαμε και τώρα τι σημαίνει, πρέπει να γυρνάμε πάλι πίσω. Εάν έχεις τελειώσει την τοποθέτησή σου σε αυτό, εγώ σαν παοξής έχω να σου πω το εξής. Ότι εμένα μετράω και το ευρουλάκι ακόμα που θα δώσει ο Ιβάν, γιατί έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια και θέλω τα λεφτά που ρίχνει στην ομάδα από τη στιγμή που αποφασίζει να τα ρίξει να πιάσουν τόπο. Εμένα όμως, αυτό με ενδιαφέρει. Ο φίλος όμως αντιλαμβάνεται ότι ο Ιβάν δεν νοιάζεται πολύ και τον βολεύει λογιστικά να ρίχνει λεφτά. Ναι, αυτό τουλάχιστον είναι... και λογιστικά ναι, τα ρίχνει, ναι, να τα ρίχνει σωστά. Αλλά όμως δίνει το δικαίωμα και στο φίλο να μην σκέφτεται οικονομικά και τέτοια. Ναι. Πρέπει να το σκεφτόμαστε εμείς οι παοξίδες αυτό. Ναι. Διαφωνώ, τέλος πάντων. Διαφωνεί ο φίλος. Μια παρατήρηση σε ένα φίλε, Νίκο. Ναι. Δεν αντέχω και δεν δέχομαι, ρε φίλε, μιας και είσαι και παοξής. Ναι. Να ακούω από το στόμα σου να λες ότι η μαγιά του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη και του Κόκαλη που παίρνανε 20 χρόνια τα πρωταθλήματα έτσι. Σε προετοιμάζει. Περίμενα να ακούσω τι λέει ο άνθρωπος. Δεν ακούω τι λέει. Όχι, το καταλαβαίνω. Το σε προετοιμάζει, φίλε, ο Νίκος. Ότι μπορεί να δεις... Δεν έχω πρόβλημα. Ναι, λοιπόν, εσύ άμα τα κάνεις δεν, αυτά. Δεν άκουσα τι μου είπε. Λέει ότι να τελειώσω λίγο ρε, εσύ Κωστή, ναι, να κλείσω και μετά τοποθετηθείτε. Ναι, αγόρι μου, πες. Δεν είναι ρε φίλε μαγιά αυτό το πράγμα. Ούτε η δικιά μου ομάδα ρε φίλε δεν κατηγορήθηκε ποτέ για χρηματισμό άλλης ομάδας, ούτε παικτών, ούτε τίποτα. Ναι. Αν θεωρείτε ρε φίλε δηλαδή μαγιά Ιστιαπού να αγοράζεις πρωταθλήματα, να μισθώνεις διαιτητές, επόπτες κτλ., τότε ρε φίλε μάλλον τόσα χρόνια εγώ δεν είχα σωστή σχέση με το τι σημαίνει η λέξη μαγιά. Αν θεωρείτε αυτό μαγιά, ρε φίλε, τι να πω. Εσύ θες να κάνεις κάτι άλλο, ας πούμε. Εγώ και πολύ δική μας. Εσύ άμα πάρεις το πρωτάθλημα, θα το πάρεις νταϊλίκι, δηλαδή μόνο. Εγώ άμα πάρω το πρωτάθλημα, φίλε, θέλω να το πάρω στα ίσα, καθαρά και άμα δεν το αξίζω, θα πω ότι δεν το αξίζω. Δηλαδή, άμα κάνεις και 8 φιλικά, ας πούμε, θα πεις δεν τα θέλω. Και 10. Πα στην Ξάνθη, ρε παιδί μου, και ο Μουζενίδης ανοίξει τις πόρτες του πούλμαν και σου μη παίρνα. Θα σε πειράξει. Φίλε. Γίνομαι ίδιος με αυτούς που έβριζα και που λες έκλεγα τόσα χρόνια. Θα γίνω ίδιος. Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι κοντά στα 50, θα σου πω κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Ότι πολλές φορές το βράδυ της Τούμπας έφευγα τόσο νευριασμένος. Πολλές φορές είχα κλάψει κιόλας. Δεν ντρέπομαι να το πω. Η λέξη μαγκιά είναι κάτι το οποίο λέω μέσα σε εισαγωγικά. Δεν το λέω κυριολεκτικά. Ήταν αλητεία τεράστια αυτή που έγινε. Από εκεί και πέρα όμως η ομάδα μας έφτασε σε αυτό το σημείο που πρέπει να κοιτάμε ψηλά, μόνο ψηλά. Μπορώ να πω μια τελευταία πρόταση, παρακαλώ. Ναι, αγόρι μου. Δεν μου λέει το φίλε, ένα λεπτό πριν πει την πρόταση. Δηλαδή, τον κύριο Σαββίδη που του είπαν αγόρασε τις ενώσεις
γιατί πρέπει να πάρεις τους διαιτητές αυτούς μαζί σου και τους πρόεδρους των ενώσεων που είναι λιμάρ. Εγώ δεν νομίζω, ρε φίλε, να το είπαν έτσι, πρέπει να πάρεις τους διαιτητές. Τι του είπαν δηλαδή? Το πρέπει να του είπαν πάρε τους ενώσεις μας και ξεπρομίσω τόπο. Τον άλλον φίλε, γιατί τον έβαλε και το έκανε προμόσιο και τον έβαλε πρόεδρο στην εποχή? Γιατί έκανε ο άλλος, για πες. Άμα ήταν με σχόλες ο άλλος. Τέλος πάντων, ακούει ο Ανδρώνης τώρα. Να πω εδώ μια πρόταση τελευταία. Τα χρόνια ο ΠΑΟΚ έκανε οπαδούς από τους οπαδούς του. Τώρα ήρθε η ώρα ο ΠΑΟΚ να κάνει οπαδούς και από την ομάδα του. Αυτό ζητάμε. Ωραίος. Αυτό ζητάμε εμείς. Μπράβο, αγόρι μου. Ωραίος ο Βίλος. Αυτό δεν ζητάμε, αυτό φωνάζουμε. Και θα γίνουμε μαϊντανοί των ραδιοφώνων. Ναι. Και θα γίνουμε ό,τι άλλο θέλεις, αρκεί ο ΠΑΟΚ να πάει στο Champions League. Μόλις πάει στο Champions League, θα σκάσουμε όλοι μετά. Πάμε κόσμο. Θα βάλουμε το σκασμό όλοι. Πάντως ο Πετρωτός εκεί με τον Ζαΐρη υπολογίζαν καλό Σεπτέμβρη για τον, για τον Βέρμπλουμ. Ναι. Ναι. Πάμε, ναι. Πέμπτος από το τέλος, ναι. Πέμπτος, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο εκεί το Παόκι. Αγγίσιμο εγώ. Γεια σου, Αγγίσιμο. Θα ήθελα, Κωστή, να έκανες μάλλον ένα γκάλωπ για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τι θα προτιμούσαν, να πάρουν πρωτάθλημα φέτος ή να μπουν στους ομίλους? Κάτσε να πω ένα χαϊβάνι του Λάος εδώ που παίρνει τηλέφωνο. Ρε χαϊβάνι, στον αέρα είμαι. Τι χαϊβάνι είναι. Για λέγε, φίλε. Ναι. Λοιπόν, ύστερα, θέλω να μου αναλύσεις λίγο την κατάσταση τώρα εκεί. Δηλαδή, ο Ρουμάνος εκεί στον ΠΑΟΚ έχει φορμάρει τον ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους. Ναι. Το βλέπεις να αντέχει τον ΠΑΟΚ πέρα από το Δεκέμβρη? Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πέρα από το Δεκέμβρη σε κάποιες θέσεις θέλει ενίσχυση για να μπορέσει να τη βγάλει. Αυτό που έλεγε τον κύριο Σαββίδη ο Νίκος. Ναι. Δηλαδή με τρεις. Όχι, αλλά με τρεις παίκτες. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές. Συν τρεις παίκτες θα τη βγάλει. Ποιοτικούς. Ωραία. Ναι. Οπότε τον Δεκέμβρη εγώ βλέπω, όχι για την έκδηση, εγώ βλέπω την έχει 10 βαθμούς μπροστά. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει ούτε για έκδηση, ούτε. Με Μπακασέτα, Μάνταλο, Κλωναρίδη, τριάδα πίσω από το φόρ, θα τη βγάλεις δηλαδή? Και τον οικονόμου σέντερ μπακ. Εγώ δεν θα τη βγάλω με τον Κλωναρίδη, αλλά εγώ δεν έχω την έπαρση που λένε θα πάμε ομίλους, θα πάρουμε ντάπ, θα τερματίσουμε 30 βαθμούς μπροστά και. Ναι. Από την πολίτη είναι να θέσουν από το λευκό το πύργο. Λοιπόν, εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ, μακάρι να βγω ψεύτης, πραγματικά πίστεψέ με, ότι από τέλη Δεκέμβρη μέχρι τέλη Γενάρη δεν θα σταυρώσει νίκη. Θα σκάσει. Δεν μπορείς να αντέξεις με αυτό το υλικό. Εδώ δεν έσκασε η ΑΕΚ πέρσι. Κατά την Κυριακή. Ναι. Το ζητούμενο της ομάδος και της κάθε ελληνικής ομάδος είναι, όπως έλεγε ο Βουτσάς, να τρυπώσω. Τρύπωσα εγώ στο Champions League. Άσε μετά τι θα κάνω εγώ. Ναι, ρε φίλε μου, εντάξει, εγώ σου λέω μακάρι να πεις στο μήνυμα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει δύο ομάδες. Ναι. Έτοιμες. Υπάρχει μέσα Λάμπρου ο οποίος δεν φαίνεται ακόμα. Υπάρχει Χαρίς ο οποίος ακόμα δεν φαίνεται. Υπάρχει Μιστακίδης ο οποίος δεν φαίνεται. Αυτά τα παλικάρια αυτό σου λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα βλέπουμε στην πράξη, έτσι. Γιατί στο μιλητό όλα είναι εύκολα. Η ΑΕΚ, το όνειρό της δεν είναι ούτε καμιά Αγία Σοφιά, ούτε το ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε το κύπελο. Τη ΑΕΚ το όνειρο, αν θέλει να πρωταγωνιστήσει, θα πρέπει να είναι να μπει στους ομίλους του Champions League. Για να έρθει αύριο ο παίχτης που θα πάρει ο Μελισανίδης πολύ πιο εύκολα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ του ελληνικού πρωταθλήματος και άλλο ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ του Champions League. Χωνέψτε το και καταλάβετε το. Συμφωνώ, Φιλαράκο, αλλά εμένα με προβίασε ο πρόεδρος μου ότι τα μεγάλα πράγματα για μένα έρχονται μετά το γήπεδο. Οπότε κάνω υπομονή για Ευρώπη και για μεγάλους. Αυτό έτσι, να ξέρεις. Επιχειρηματικά θα σου το πω, είναι ένας τεράστιος παπάς. Και θα σου πω γιατί. Γιατί ο Μελισανίδης αυτό ψεύδεται, είναι ψεύτης. Και το λέω κατηγορηματικά. Χτίζει ένα γήπεδο, άκουσε με τι θα σου πω. Εάν η ΑΕΚ σήμερα ήταν στο Champions League, ξέρεις πως θα λεγόταν το γήπεδο της ΑΕΚ? Άγια Σοφιά και δίπλα ο χορηγός του Champions League. Θες να το πεις Allianz Arena, θες να το πεις Novartis, θες να το πεις οτιδήποτε, ένα γήπεδο όταν χτίζεται, όπως χτίζει και η Real Madrid, και η Atlético Madrid και η Tottenham, μπαίνουν οι χορηγοί. Είτε είναι μεγάλες πολυεθνικές, είτε είναι τράπεζες. Γιατί είσαι ομάδα του Champions League. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά μην ξεχνάς ότι εμένα με πήρα από τα ζήτητα, με βολόντερνο ο Ντένι στα λιώσια και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, έπαιζα με το κάθε πικραμένο πριν δύο χρόνια, όπως ήταν και ο Άρης πριν, έτσι και με γιγάντωσε. Τι έσοδα θα έχεις εσύ σαν ΑΕΚ παίρνοντας το κύπελο και το πρωτάθλημα φέτος? Τι έσοδα θα έχεις για να χτίσεις το κύπεδό σου? Τι έσοδα θα έχεις από το ελληνικό πρωτάθλημα? Τι θα κερδίσεις? Μείον θα είσαι. Αν δεν βγεις στην Ευρώπη, εάν δεν πας Champions League και Europa League και κύπελο και πρωτάθλημα να πάρεις, στα έσοδα σου μείον θα είσαι.
Ούτε γήπεδο πάντως προχωράει ούτε τίποτα. Ωραία. Πάντως φίλε Νίκο, εγώ εάν έκανα το πλάνο μιας ομάδας, δηλαδή αν ήμουν ο Λουτσέσκου και είχα τρία μεγάλα εμπόδια να ξεπεράσω και να μπω στους ομίλους, θα προσπαθούσα να πάρω να πούμε τους εγχώριους τίτλους. Οι εγχώριοι τίτλοι παρουσιάζουν μόνο πρεστή στην ομάδα και τίποτα άλλο. Τα χρήματα είναι στην Ευρώπη. Εκεί είναι ο πολιτισμός. Και αν πας στην Ευρώπη, το κύπελο και το πρωτάθλημα είναι μια εύκολη υπόθεση για σένα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα προλάβουμε και τους τελευταίους τέσσερι. Τέσσερι. Καταρχήν να πούμε τους νικητέ. Ναι. Τους νικητέ. Βγήκανε. Τι επίθετα είναι αυτά, ρε φίλε. Φίλε, δεν πρέπει να καπνίζεις πολύ. Πρέπει να το Γιώργος Κατρακάζας κερδίζει το εισιτήριο και Γουναρίδης Νίκος. Καλός αυτός. Γουναρίδης και Κατρακάζας. Ο Γουναρίδης πρέπει να έχει και φράγκα. Γουναρίδης και Κατρακάζας. Νίκος, Γουναρίδης, Γιώργος Κατρακάζας. Πάμε στους τέσσερις τελευταίους. Καταρχήν, φίλε, πρωτού μιλήσεις, θα πρέπει να κόψεις το τσιγάρο και να αρχίσεις το περπάτημα. Στο λέω εγώ σαν Νίκος. Ναι, να ζήσεις δύο χρόνια. Τώρα, άμα θες εσύ να με ακούσεις, άκουσε εμένα. Αν θες να με ακούσεις, ακούσε. Έλα, φίλε. Πάμε. Γεια σας, κύριε. Κύριος Κώστας είναι. Λοιπόν, η είσοδος στους ομίλους του Champions League, ναι, ισοδυναμεί με τρία πρωταθλήματα. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, κύριε Κώστα. Και εκτός, ναι, της διεθνής καταξίωσης. Ναι. Της διεθνούς καταξίωσης. Ναι. Εκτός. Ναι. Βλέπω δύο ομάδες φέτος να πρωταγωνιστούν, όπως και πέρυσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ναι. Την ΑΕΚ την είδα μόνο με την Γαλατά Σεράι. Ναι. Διεπίστωσα ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Έχει, διέκρινα μια δυναμία στα στημένα. Πίσω. Πίσω. Ναι, στα στημένα, στα στημένα. Έτσι, πίσω. Λοιπόν, ναι, τα τρώει εύκολα. Τρώει εάν εύκολα. Ναι. Βγουν οι τρεις μεταγραφές, ναι, οι δύο Αργεντίνοι και ένας Βραζιλιάνος, ναι, και ελέγξει το εκτός γηπέδου αγώνα, δηλαδή, που μου έλεγε ο άλλος αδικά του, ναι. Γιατί δεν υπάρχει τίμια ΠΑΕ και δεν υπάρχει τίμια ομάδα που, και δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να πάρει τίμια πρωτάθλημα. Αχα. Όλα τα άλλα είναι μπαρούφες. Αχα. Γιατί τα έζησα από μέσα. Γιατί, κύριε Κώστα, ΠΑΟΚ τα πρωταθλήματα δηλαδή που πήρε τίμια δεν τα πήρε. Δηλαδή τι... Εννοώ ναι, ότι σίγουρα υπάρχει δολιοφθορά. Εννοώ ότι υπάρχει δολιοφθορά πάσης φύσεως και πάσης μορφής κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Πώς δολιοφθορά, δηλαδή είναι πιασμένοι οι διαιτητές, ας πούμε. Και με τους διαιτητές και με τους παράγοντες. Δηλαδή η ΑΕΚ που πήρε φέτος το πρωτάθλημα, πέρα από το ότι ήταν κλεμμένο, είχε και δολιοφθορά στους διαιτητές. Βεβαίως έλεγχε και τους διαιτητές. Μάλιστα. Βεβαίως έλεγχε και τους διαιτητές. Άσε τώρα το κλεμμένο. Γιατί βαρέθηκα να τα ακούω, ναι, τις δικές σας τις ευθύνες, ναι, την απρονοησία σας, αμέ, να μην βάλετε δίχτυ πάνω από τον πάγκο του Ολυμπιακού για να μην σας συστήσει, τίποτα. Το γκολ που βάλατε, ναι, είναι αμφιλεγόμενο. Ναι. Κωστής είπε offside. Ναι. Από την αρχή. Κωστής έτσι το συμφέρει και το λέει. Τι... Μα είναι offside. Καλά. Συμμετέχει στη φάση ο παίκτης, γιατί ανοίγει τα πόδια του και περνάει μέσα από κάτω η μπάλα. 100% είναι offside. Συμμετέχει. Μην κοιτάς το ταγάρι ο επόπτης που από εκεί που είναι 100% βλέπει offside και δεν σηκώνει σημαία. Δύσκολη φάση και για τον επόπτη τώρα. Να μην το... Και δεν σηκώνει σημαία. Τέλος πάντων, αυτά περάσανε και πάψε να ασχολείσαι. Το ζητούμενο είναι ότι έδωσε γκολ, το έδωσε και γκολ και ο επόπτης. Και μετά την κάνανε γαργάρα. Εκεί μπήκε ο μεγαλομέτωχος με τα κουμπούρια. Είμαστε λίγο. Κουμπούρια στην τσέπη το είχε, εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή, φιλιά. Ωραίος. Μη μου το συγχύζεις. Δεν θέλω, είναι. Τρίτος από το τέλος. Μάλιστα, λίγο γρήγορα, ναι. Γιατί τους μετράς, τους μετράς. Γιατί έχουν με το χρόνο να διαχειριστούν. Έχει πρόβλημα. Διαχείριση χρόνου. Ναι, φίλε. Πάμε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, ορίστε. Έλα. Καλησπέρα και στον Νίκο κιόλας. Γεια σου, αγόρι μου. Είσαι ωραίος, φίλε, είσαι ωραίος. Μ' αρέσει το αξίσιμο και εγώ. Να σε καλά. Το ράπ, εντάξει, το ράπ τον ακούω καιρό, εντάξει. Το ράπ είναι εδώ. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι που έλεγες για Ελβετούς πριν. Ναι.
Γνώρισα έναν Ελβετό φέτος το καλοκαίρι σε ένα μαγαζί που δούλευα. Ναι. Ο οποίος, φίλε, ερωτεύτηκε Ελληνίδα. Έλαρες. Παράσε την Ελβετία και ήρθε και μένει στο Κιλκίς. Κάνει μεροκάματα για 25 ευρώ σερβιτόρος. Τι πολιτισμικό σοκ έπαγε αυτός, ρε φίλε, με την πόλη. Ναι, και είχα πάθει πλάκα όταν είπε ότι είναι Ελβετός. Γιατί ξέρεις, όλοι έχουμε στο μυαλό ότι Ελβετοί έχουν πολλά φράγματα. Ελβετός είναι και δουλεύει σερβιτόρος στο Κιλκίς και πήρε Ελληνίδα από το Κιλκίς. Ναι, ναι, ναι. Πόδια χαμηλοκόλα. Τι πρέπει να το πούμε. Αυτός. Βλάκα. Σε βλάκας, μωρέ βλάκα. Άφησε τη Σουηδέζα. Ελβετίδα Σουηδέζα να έρθει στον Κιλκίς με την πόδια τη μαύρη. Βλάκα. Πω, πω, πω. Τι έκανες, βλάκα. Φύγει. Ναι. Ναι. Και άφησε την Ελβετία και ήρθε εδώ πέρα. Και μένεις αυτό, φίλε. Για καλά. Πήρε Κιλκισιώτησα. Πήρε Κιλκισιώτησα. Ναι, ρε φίλε. Και μένει στο Κιλκίς. Και παίρνει 25 ευρώ. Και πάρει σερβιτόρος στο Κιλκίς. Ναι. Τι να πω εγώ. Και παραγγέλνω παππού σε ελληνικό καφέ. Πάμε να πούμε στον τελευταίο και... για σήμερα. Δεν, με αυτό που άκουσα κανονικά πρέπει να κλείσω. Ναι, ναι, καλημέρα, πάμε, ναι. Πάμε, ναι. Πόντι από το Κιλκίς. Ναι. Την, πήρε την ατάσα. Έλα, φίλε, εσύ τι θα μας πεις. Καλημέρα. Βρωμάει Πασόκ. Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε. Είπε καλή κουβέντα ο Ούτσονα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε. Αφού είμαστε. Μπράβο, ρε Ούτσονα. Αυτή τη στιγμή δύο ομάδες είναι φορμανισμένες. Ναι. Λοιπόν, εάν μπορέσουμε και καταφέρουμε, ναι, και κρατήσουμε την ψυχραιμία μας μέσα στη Τούμπα μεθαύριο, ναι, να κερδίσουμε το παιχνίδι, ναι, με 2-0, ναι, όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Όλα θα πάνε και πρέπει να κερδίσουμε. Πώς? Και πρέπει να κερδίσουμε μεθαύριο. Ναι, έστω με δυσκολία θα κερδίσουμε. Βέβαια, πρέπει. Κύριε Κώστα, ναι, ή κλεμμένο ή κανονικό, ναι, αυτό ήταν. Μετά 24 χρόνια τώρα. Τώρα κλεμμένο και ιστορίες. Μαγιά του που το πήρε. Βρε, ναι, μαγιά του που το πήρε. Κλεμμένο και ιστορίες τώρα. Μαγιά του. Άσε ρε Κωστή τώρα. Κοίτα, και εσύ μαγιά τώρα. Μαγιά του. Δηλαδή με έπιασε στο χέρι και με έδιρες. Δεν είναι θέμα offside. Ας ήταν offside. Δηλαδή κάτσε ρε Ούτσενα. Ανεβήκαμε σε δώρα, κοίτα μένα ρε, μην κοιτάς τα κομπιούτερ. Ανεβήκαμε, ναι, σε ένα ring και εσύ και εγώ, να, ναι, παλέψουμε. Ναι. Σε καθίζω μια γροθιά να πούμε, ναι, λιποθυμάς κάτω και, ναι, ο διατητής κάνει να μετρήσει 5 λεπτά. Ναι. Σηκώνεται επάνω να πούμε και φεύγει ο άλλος και με τιμωρεί εμένα. Ναι. Είσαι πρωταθλητής τώρα εσύ. Λοιπόν, ορίστε, άρχισε το κλάμα. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Άρχισε το κλάμα. Με κερδίζει και αμέσω. Τώρα, τώρα γύρισε. Στον μπάουκ του Μπούζα γυρίσαμε. Εντάξει. Το παιχνίδι το χάνεσαι ο διατητής. Το κουμπί το γύρισε τώρα. Στον Μπούζα το. Αυτό είναι. Δεν ξεφεύγουν αυτοί. Αυτοί άμα δεν κλάψουν δεν μπορούν. Όχι, ρε, θέλω να δεν έχει. Θέλω να με κερδίσει. Τι κάνω, ρε φίλε. Ήρθαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Μπορούσαμε να κάνει τα μούτρα κρέα. Πήγε, το διέλυσε. Στη φωλιά σου ήρθα, ρε, στο σπίτι σου ήρθα. Και το διέλυσε. Ρε, στο σπίτι σου ήρθα. Στο κύπελο, δεν μπορούσε να με δείρει. Λίγο. Με δειρε. Ναι. Κάτσε, ρε, Ούτσε, να περίμενε εδώ, θα φάμε τα μουστάκια μα. Μπορούσε να με δείρει. Μπορούσε να με σπάσει τα μούτρα και να φύγω με 4 γκολ από το Ολυμπιακό στάδιο. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε. Σε δειρά. Ναι. Σε βάλα κάτω. Ναι. Σε τσαλάκωσα την, ναι, μούρη. Ναι. Ε, τι μιλά τότε να πούμε και μιλά και μιλά. Με έριξε κάτω, με έβαλε τρικλοποδιά, μέτρησε 1-2-3 σαν το Βέγκο να πούμε, πήρε στο πρωτάθλημα. Κλέφτης είσαι! Είσαι κλέφτης! Τα τζάμια του αυτοκινήτου του με παλιά σπορ του Βορρά τα καθαρίζει και Άζαξ. Έβγαλε τον Μπούζα από μέσα του. Ρε, δεν βγαίνει ο Μπούζας. Ρε, ο Μπούζας δεν βγαίνει από μέσα. Μπορούσε να έρθει μέσα στην Τούμπα, έπαιξε πάλι Γαρίσια 0-0. Ροντέο παιχνίδι, ναι, άμυνες, ωραία, ψηλά, ναι, τάκλιν, σημώες, ναι, αυτά, μπράβο, ναι. Σου βάλα τον γκολ, ναι. Τι μου κάνεις γαργάρες να πούμε. Τι μου κάνεις γαργάρες, 9 πόντους ένα μάτς με παίρνεις. Τέλος, Τάνη. Τέλος. Κρεσέντο Μπούζα. Τι τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, Γιώργος Κατρακάζας και Γουναρίδης Νίκος θα περάσουν από τη γραμματεία να πάρουν τα εισιτήρια. Ταυτότητες άμκα και όλα τα υπόλοιπα τα φακελώματα πρέπει να τα έχουν μαζί τους. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Άσε ρε να φύγει να πα στο διάλογο. Να πα εκεί στη Σύρο με τα λουκούμια να πούμε. Ασέρνονται. Σε αυτό το άθλιο νησί εκεί, λοιπόν, πέρα. Τα λέμε, να κάνεις τα μπάνια σου. Τα λέμε Δευτέρα πρωί. Θα πα. Άντε, bye, γεια. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι.
Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.